παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε για άλλο ένα βράδυ. Επί πόσα χρόνια ρε Νικολάρα? Μαζί ή γενικός? Γενικός. Γενικός, Γιώργο, συμπλήρωσε τα 15 εσύ. 14. Μάιο του 2-2 ήρθα εδώ. Ωραίος. Σε σένα. Άμα ήσουν στο δημόσιο θα είχες μισή σύνταξη πλέον. Χρόνια πολλά. Στα παιδιά. Γιατί, έχεις τίποτα γενέθλια σήμερα? Όχι. Φεβρουάριο γενέθλια. Λέμε, ζωή, πως έχεις τίποτα γενέθλια. Στα παιδιά που δεν τρώνε τη φόλα. Ρε το χιλίκι, το σκύλο το μάμα. Ναι, ναι. Τη γρασία έχει, να προσέχουμε αυτές τις μέρες. Τα κόκαλά μας. Τρίζουνε. Τρίζουνε. Άμα τρίζουνε. Τρίζουν τα κόκαλα, ευχαριστώ Γιάννη. Δεν υπάρχει ελπίση. Δεν υπάρχει ελπίση. 14 χρόνια είμαι εδώ. 14 έχω δηλαδή χρόνια. 10.000, 3, 4, 12, 4.200. Σε συχάθηκαν τα ντουβάρια, τα μικρόφωνα, τα ναι. Πλακάκια, η κουζίνα. Ναι. Όλοι ναι. Σε συχάθηκαν ναι. Να σε βλέπουν. Με συχάθηκαν. Ναι. Είναι ένα τρόπο ζωή. Είναι ένα τρόπο ζωή. Μια ρουτίνα πλέον. Να φανταστείς ότι εγώ το ραδιόφωνο δεν το γούσταρα μικρό. Γιατί? Δεν μ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε το ραδιόφωνο. Όχι. Ναι. Πού να ξέρει ότι θα γίνει ραδιοφωνικό παραγωγό? Ούτε άκουγα ραδιόφωνο ούτε τίποτα. Ήμουνα του τηλεόραση. Τηλεορασάκια μεγάλο. Τηλεορασάκια. Ναι, 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 τηλεορασάκια. Ήμουνα ασύρια. Δεν έχει κάνει δηλαδή ραδιοπειρατή, ξέρω εγώ κτλ. Άκουγα του ραδιοπειρατέ, με εκνευρίζανε. Ναι. Ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι. Στο τραγούδι απάνω το κόβαν 10 φορές. Ο Γιάννη αφιερώνει στη Λέλα με το κόκκινο πουκάμισο. Ναι, ναι, ναι. Α το τραγούδι να παίξει και ξαναβγαίνει. Το έκοβε το τραγούδι στη μέση. Ναι. Το τι πινελίκι ακούγανε. Τι τέλος πάντων έβριζα. Ήταν πινελίκια. Ωραία εποχή όμως, ναι. Εντάξει. Δεκαετία 70. Ο ένας έκανε τάπα στον άλλον. Είχαμε θέματα. Όταν ανοίξαν τα ραδιόφωνα εδώ πέρα, δεν είχα ιδέα ποιος. Έλα, Ιδανόη, πες μου μ' ακούς over. Ιδανόη, με έχουν καλή Ιδανόη, πες μου μ' ακούς over. Σε φαντάζομαι πάνω στο ραδιοπειρατή, 20 Μαΐου του 2002 έπιασα δουλειά εδώ. 20 Μαΐου? 20 Μαΐου του 2002. Είναι ρε φίλε. Καμιά εβδομάδα πιο μπροστά είχε πεθάνει η γιαγιά μου. Μάλιστα. Και η Ζαμπέτα? Όχι, άλλη Παρασκευούλα. Έπαιζε Παναθηναϊκός Ρεάλ 2-2. Μάλιστα. Τηλεοφόρο. Και ήρθα εδώ πέρα, με είχε φέρει τέλος πάντων εκείνη παλιά φρουρά και τα λοιπά. Βρήκα εδώ 150 άτομα. Σοπα ρε φίλε. 150 άτομα προσωπικό. Στρατιώτες εδώ. Στρατός ολόκληρος. Ωραία φίλε. Μουστάκες μέσα όλοι. Μουστάκες, μουσχες, ιστορίες, πράγμα. Ψηλή, χοντρή, κοντή. Ποιος ήθελε βγάζει μεροκάματα. Oh. Μεροκάματα καλά, δηλαδή χοντρά. Τα καλά τα χρόνια. Ήταν καλά. Σαν να ήμουν σε μια άλλη εποχή. Δηλαδή σε από διαστημόπλαιο βγήκα μέσα. Τρούποσε σαν το βουτσά δηλαδή. Ναι. Μπήκε μέσα, τρούποσε. Μπήκε μέσα στην καμαρούλα, έκλεισε την πόρτα. Ουσιαστικά ο Άρης Γάτας εμένα μέσω. Ο Άρης Γάτας. Ο Άρης Γάτας τότε έκανε. Ύποπτος. Στο κρατικό ραδιόφωνο εκπομπή. Ήταν καλός και του έτρωγε νούμερα. Ήταν καλός. Πόσο καιρό χρειάστηκε για να αναπροσαρμοστεί στο Μετρόπολης? Κοίτα. Εγώ πρώτα είχα κατέβει στο βραδινό. Ναι. Έκανε ο Στέφανος, ο Ηρακλειδέας, ο Σωτηρόπουλος εκπομπή. Με φόρεσε 2-3 φορές. Μάλιστα. Αυτός είχε καλή δουλειά. Ναι. Έχει καλή δουλειά. Ήταν δηλαδή με τα ιατρικά επισκέπτης και τα λοιπά. Μάλιστα, ήταν καλή δουλειά. Ήταν καλός πολιτής. Και παράστημα καλό, ωραίο παλικάρι. Έκανε το χόμπι του σαν Ηρακλειδέας. Με έφερνε εκεί και τα λοιπά. Κάποια στιγμή έτσι αψιλοακούστηκα για να ναι. Πούμε τα πράγματα στο όνομά του, να πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Και κάποια στιγμή με παίρνει ο Παρασίδης, ο συγχωρεμένος, και μου λέει: θέλω κάποιον να τρώμε μαζί το ξύλο. Λέω: γιατί ρε Θόδωρε, λέω. Αντέχεις? Με λέει: λέω, ξύλο τρώμε. Αντέχω. Αντέχω, λέω. Τι θες από μένα? Ένα εκείνο το. Είπε μια κουβέντα. Ναι. Ο Άρης Γάτας. Εγώ θέλω εσύ να κάνεις τον Μπάουκ σκύλο. Ο Άρης Γάτας. Ο Μπάουκ σκύλος. Δεν ούτε ήξερα εγώ ποιος είναι ο Άρης Γάτας. Δεν είχα ιδέα. Δεν είχα ιδέα. Λέω και τι θες να κάνω. Καταρχήν θέλω στο ωράριό σου να σε εντάξει. Μάλιστα. Λέω ο Μουστακαλής δεν με θέλει. Δικό μου θέμα είναι ο Μουστακαλής. Ωραία έπλεξα. Λέω, με ψωνίζει ο Παρασίδης. Με τρελό χειρότερα από μένα έπλεξα. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων ήρθα εδώ αυτό και τα λοιπά. Είδα εδώ κυρίες και κύριοι αυτό και τα λοιπά. Τέλος πάντων τρούπωσα. Επιβίωσες. Μετά
Έπαιξα ένα εξάμηνο, εφτάμηνο κτλ. Πήγα καλά, πρέπει να πήγα καλά. Τον έφαγα τον Άρη Γάτα. Ναι. Ναι. Στην αρχή δειλά, αυτά οι ιστορίες. Ήμουν τρελός όμως. Μετά ξεσπάθωσες να πούμε. Την πρώτη εβδομάδα λέω πρέπει να κατεργηθούν τα φιλικά. Άρη, πάω, Κάρη κτλ. Πρώτη εβδομάδα. Τότε τι, βγαίνουν κάτι ταξιτζίδες. Κολόπεδο, τι λένε με τον Άρη. Ρε, ακούτε, σας λέω. Δεν είστε άνθρωποι, λέω εσείς, λέω, για να κάνουμε λέω, φιλικά. Μεσόνη παίζει Άρη Πάοκ φιλικό. Μάλιστα. Στην Τούμπα 1-1. Αναστασιάδης προπονητής και αφηρός. Ναι. Είπαμε δύο προπονητές, σαν φίλοι που είμαστε και παλιοί αντίπαλοι, να κάνουμε ένα φιλικό. Πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Το θυμάμαι. Το ξύλο της αλεπούς. Ήμουνα μέσα. Δικαιώνομαι. Α, μάλλον καλά είμαστε. Αλλά τότε ήταν άλλη εποχή, ήταν άλλα μυαλά, ήταν άλλη κουλτούρα. Ναι. Δηλαδή μετά. Με λέει ο Ντρούλινγκ που βγήκε εδώ με τον Μπουγάτσα και με τον Τρέγια που ήταν ακροατές τότε. Ναι. Μου λέει πρέπει να κάνεις κάτι τηλεοπτικό. Λέω να το κάνω. Α, και ξεκίνησε η Μαρμίτα. Ναι. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν η Μαρμίτα. Ήταν ο Ραπτός στο Πλεκτό. Ήταν άλλοι οι τίτλοι, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Είχε ένα Χριστίδης καλή του ώρα, είχε κάνει κάτι η μαγαζιά, κάτι αυτά που τα λένε. Κάτι... Α, ναι, το θυμάμαι, ναι, ναι. Μετά το βουτήξαν αυτό, κάτι είχε γίνει. Ναι, εν τω μεταξύ, μόλις το βουτάνε αυτόν. Μένει το κανάλι ή το τηλεοπτικό. Σύξυλο. Ναι, ήταν ένα τύπο εκεί, λέω να κάνουμε εκπομπή. Έλατε. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, πείτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Βγαίνει ένα ακροατή, βρίζει μια φορά, τον βρίζω. Έτσι και έτσι το κανάλι θα κλείσει. Θα κλείσει που θα κλείσει. Λεφτά δεν πέρα. Α κλείσει μια ώρα γρηγορότερα. Αν πα στο διάλογο, α κλείσει μια ώρα γρηγορότερα. Τι μοιάζει με έτσι η ιστορία. Σιγά σιγά μετά πάω Πάσχα κάτω στην Αθήνα. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω το θέμα με τον Παρασίδη το συγχωρεμένο. Ναι. Ωραία, που τι είναι αυτό το πράγμα. Κοπήκαν τα γόνατά μου. Ναι. Ωραία, έλειπα, δεν ήμουν εδώ. Ναι. Το Κουλιανό, στα κόλπα τότε ήταν πιο μπροστά ναι, 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 ναι. Τα παιδιά. Έρχομαι πίσω, γίνεται αυτή η ιστορία κτλ. Ταράχτηκα. Γιατί εντάξει, όλοι μαλώνουμε, όλοι, αλλά έφτασε στα όρια του ο Θόδωρος. Πιστεύεις ότι. Πάω στη Ρόδο διακοπές, κάτσε στα πάγια. Για πέστα, ρε, για πέστα. Πάω στη Ρόδο διακοπές το 2003. Μετά με τι, με καράβι? Όχι, με βάλαν στο αεροπλάνο. Oh! Η γυναίκα μου, η αδελφή μου και ο γαμπρός μου. Δεν είχε τζιχάν τότε. Τι, δεν είχε τζιχάν. Το ανέπεφτε. Ούτε Μακεδονία TV. Τι, δεν είχε τέτοια. Μακεδονία TV δεν βλέπαμε. Δεν είχε τότε. Ναι, ναι. Πάμε στη Ρόδο που λες. Με παίρνει τηλέφωνο στο αεροδρόμιο της Ρόδο. Γυρνούσε ο κυρίες και κύριοι. Μου λέει, θέλω να μιλήσουμε αυτό και τα λοιπά. Ότι αυτό πρέπει να καλύψουμε το κενό, πώς θα γίνει. Αν κάνεις και πρωί και βράδυ, μου λέει το ποσό που θα με δίνει. Καλό ήταν για την εποχή, καινούριο εγώ. Άντε, λέω ρε γαμό, να ανασάνουμε ρε παιδί μου. Ναι, λέω, να πάρουμε φόρα. Έλα, μου λέει από εδώ να τα πούμε. Εντάξει, ωραία, μπαίνω στο αεροπλάνο. Δεν ανοίγουν οι ρόδες. Πού να ανοίξουν οι ρόδες. Δεν ανοίγουν οι ρόδες στην προσγείωση. Αμάν. Θα λέω, κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω από το αεροδρόμιο. Εγώ έχω ραντεβού με τον κυρίες και κύριοι. Γελάω. Σε φαντάζομαι πάνω στο αεροπλάνο. Σηκώναμε πια. Δεν ανοίγουν οι ρόδες. Κάνω την αεροσυνοδό. Τι γίνεται, ρε κοπέλα, καθίστε κάτω, κύριε. Τι να κάτσω κάτω. Άνοιξε η πόρτα, λέω να δουλέψω. Και δεν ανοίγουν οι ρόδες. Να προσγειωθεί το αεροπλάνο κάτω. Έχω χάσει 40 χρόνια από τη ζωή μου. Λέω, βλέπω από κάτω. Ετοιμάζονται, καταλαβαίνω αυτό. Βλέπει το κουρ πύργου αυτό. Ένα προσγειωθεί χωρί τι ρόδε. Ακουγόταν ένα ήχο. Λέω, μωρή, δεν ανοίγουν οι ρόδε. Θα πεθάνουμε. Λέω, ώρα, 32 χρονών θα πεθάνω. Λέω, σαν τον Τσουκαλά θα φύγω. Έχανε συμπαθεί. Ναι. Είχε σκοτωθεί στη Σάμο. 22 χρονών. Ναι. Με το ελικοφόρο. Πήγε άλλο στο ρηξιτό βουνό. Ωρα, σαν τον Τσουκαλά θα φύγω. Λέω, δεν προλάβω να γεράσω. Ωρα. Και ο κυρίες και κύριοι με περιμένουν. Εσύ τον κυρίες και κύριοι περίμενε. Τι να κάνω. Αυτό σκεφτόσαι τελευταία δευτερόλεπτα. 10 χρόνια πολεμάγα για αυτή την ώρα. Ναι, ρε γάμο. Και τελικά, άνοιξαν. Μετά 40 λεπτά ίδρωσα, έχασα. Γι' αυτό δεν ξανανεύγει μετά από χρόνια. Γιώργο, το αεροπλάνο εδώ στη Μίκρα που λες. Μόλις πιάνει, πάει να σταματήσει 50-60 χιλιόμετρα, να σηκώνομαι πάνω. Καθίστε κύριε, μου λέει. Βρεάστε διάλογο, του λέω. Καθίστε κύριε. Μου βγήκε η ψυχή, καθίστε κύριε. Κατεβαίνουμε. Κάτσε εσύ τώρα. Παίρνουμε ταξί. Εκεί στο Χαγιά το καζίνο παθαίνει λάστα. Όχι ρε, δεν γίνονται αυτά. Ο κυρίες και κύριοι περιμένει. Άστο να περιμένει αυτό. Ωραία, πάτησα έδαφος, λέω θα τη βολέψω αφού πάτησα στο έδαφος. Είμαστε στο έδαφος. Έτσι ξεκίνησα που λες εδώ. Ναι. Πέρασαν 14 χρόνια. Και πότε γίνεσαι η αιχμή του δόρατος στο Μετρόπολη? Η αιχμή του δόρατος. Τέλος πάντων, γίναμε παρέα εδώ. Δηλαδή, κοίταξε, εμείς τότε το Μετρόπολη ήταν καλή ιστορία. Ναι. Έξυπνη ιστορία, έξυπνα στημένη. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πρωτοποριακή κτλ. Mm-hmm.
ήθελε το χρόνο του για να φτάσει εκεί ψηλά. Βοήθησε βέβαια το γεγονός ότι η διαχρονικότητα. Φυσικά. Καλές μεταγραφές, καλοί δημοσιογράφοι, ήταν budget μεγάλο. Βέβαια το budget μετά παραπήγε μεγάλο και τα λοιπά. Άρχισε η κρίση να γίνεται μειονόμαστα και τα λοιπά. Έσυγε, σφίξαν τα πράγματα και πέρασαν τα χρόνια. Τέλος πάντων, χαμπάρι δεν πήρα. Mm-hmm. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και συνεχίζουμε όσο δεν έχουμε βρικόλα και στο έντερο, βρικόλα και στη δεξιά και αριστερά. Συνεχίζουμε. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα ξαπλωθούμε, να διαβάσει. Καλά, μην φοβάσαι από τώρα. Άστο να γίνει πρώτα και μετά να φοβηθεί. Ναι, αυτό είναι. Άμα φοβάσαι από τώρα, τι κάνουμε. Φοβάσαι γιατί θα γίνει. Κοίταξε να δει. Ο παππού επάνω στον Όλυμπο λέει ότι μα κυριαρχεί ένα φόβο για το αύριο. Ναι. Που δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν φοβόμενοι για το αύριο χάνουμε το σήμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φοβάσαι για το αύριο από τη στιγμή για ένα φόβο ο οποίος μπορεί να μην υπάρξει ποτέ. Ναι. Εντάξει, καλό είναι να φοβάσαι. Να εσύ ναι. Το είπαμε το σλόγγαν σου που πρέπει να το κάνεις τατουάζ. Έτσι. Το ξέρεις ποιο είναι το σλόγγαν σου, πιστεύω. Ζω ανασφαλής για να είμαι ασφαλής. Απλά είναι τα πράγματα. Ζω ανασφαλής για να είμαι ασφαλής. Ζω ανασφαλής, ναι. Ναι. Ναι, αλλά όμως χάνεις το σήμερα. Χάνεις τη γεύση του σήμερα. Θωρακίζοντας για το αύριο. Όχι. Εμένα η ζωή μου ναι. Είναι συναλλαπαστική. Ξέρεις τι έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, Πριν πεθάνει. Πριν πεθάνει. Τι έλεγε. Αν και δεν το κράτησε για τον εαυτό του, ή μπορεί να το κράτησε, δεν ξέρουμε. Τι είπε. Έλεγε ότι ζήσε το σήμερα, γιατί το χθες σε ξέχασε και το αύριο δεν σε ξέρει καν. Ναι, αλλά έκανε σχέδιο. Έκανε σχέδιο. Ήταν ματαιόδοξο. Ματαιόδοξο. Εξερευνητής, στρατιλάτης μεγάλος. Μεγάλος παιχταράς ήταν. Ήταν μεγάλος παιχταράς. Center for μεγάλο. Ω, αρχηγάρα. Γκολτζής. Που λες. Κλείστο, αρέσει. Ναι. Φωνή κλείσε, ναι. Ναι. Τι διαιτητής θα γίνει αυτός. Διαιτητής θα γίνει. Τι διαιτητής να γίνει, ρε. Ξέρω κι εγώ. Β' εθνικής, γ' εθνικής. Θα βρίζουν τις μάνες στα σπίτια των πατέρων. Εγώ οργανώθηκα στο σπίτι, πήρα γάζες, μολυβόνερα. Φελώσει. Κοίταξε, τα παιδιά πρέπει να περάσουν από όλες τις κλίμακες. Ναι. Να δουν τι. Να πειραματιστούν πάνω σε πολλά θέματα. Τέλος και από πάντων, εκεί και πέρα που θα καταλήξουν. Μπαίνουμε εδώ στη μάχη, κοντραριζόμαστε, κάνουμε, ράνουμε. Γίνεται ένα σκηνικό δυνατό. Εντάξει. Πότε έχουμε αντιπαράθεση. Περνάει ο καιρός. Βρίζουν, τα απαντάμε, κάνουμε. Η ζωή είναι μια αντιπαράθεση, να πούμε. Εντάξει, είναι μια αντιπαράθεση. Μια μάχη είναι. Γενικά είναι μια μάχη σε όλους τους τομείς. Τελευταία τσακώθηκα με τη Χελουδάκη, την τραβεστή. Είχα ιστορίες. Τώρα τα έβαλα με τον Αμβρόσιο. Με ζητά τον Αμβρόσιο, γιατί το έβγαλε. Και τσακώθηκα με τον Αμβρόσιο. Τι φταίει ο Αμβρόσιος. Εσύ. Ή με τα θρησκευτικά. Όχι, μωρέ, εντάξει. Μην τα πηγαίνει. Αφού δεν τα πα καλά τώρα με τα θρησκευτικά τώρα. Άστο να πάει στο καλό. Μεγάλη Παρασκευή κοτόπουλο. Καλά εξηγήθηκε αφού το ήθελε. Ωραία. Είχα κάτι εταιρικά, κάτι αυτά. Δεν βγήκα έξω. Ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω τον κύριο Αμβρόσιο. Ναι. Λέει να πεθάνουμε καρκίνο, λέει όσοι φάγανε Μεγάλη Παρασκευή κρέα. Τα άκουσες εσύ. Ναι. Τα άκουσες εσύ με τα αυτιά σου αυτό το πράγμα. Να τρυπήσει το στομάχι. Ναι. Με τι τρυπάει το στομάχι. Μπορεί να το είπε συμβολικά, ρε παιδί. Α, να πάω καστροραγία. Τέλος πάντων να πονάω. Ναι. Άστοχο αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό. Έχει δύο παιδιά. Δύο παιδιά έχει. Ναι. Μεγάλα. Τα καταφέρνουμε. Τους πλακώνουμε ή. Αν δεν τους πλακώνουμε, μην τους βάζεις. Άσε τι σου είπε. Τι μπορεί είναι, τι έχει. Μεγάλο αυτό μεγάλος. Που είναι. Λυκόσκυλο. Άστο να παίξω να περιμένει. Παιδιά, όταν λες τι ηλικία είναι. Τι μεγάλο. Μεγάλο, πάνε στον αρχηγό. Πάνε στον αρχηγό να περάσει. Δεν έχει και την αυτήν. Όταν το βλέπει να έχει άποψη αυτό τώρα. Δεν τι, έχει άποψη. Να ξεχωρίσει τι είναι μεγάλο και τι είναι μικρό. Όχι. Το μεγάλο είναι μεγάλο και το μικρό είναι μικρό. Τι μεγάλο και μικρό. Τέλος πάντων. Τι τάταρο είναι αυτό τώρα. Μπορεί να ξεχωρίσει αυτό τώρα. Μεγάλο και μικρό. Άστο το ξεχωρίζει. Λοιπόν. Και το απαντάω ρε φίλε, γιατί είσαι τέτοιο άνθρωπο του λέω. Ναι. Και εγώ σου εύχομαι, του λέω, του είπα μια κατάρα να πούμε. Κακός. Έπεσε και εσύ στο επίπεδό του. Ναι, έπεσα, ρε. Κακός έπεσε. Γιατί να μην πέσω. Γιατί να πέσει. Αυτό την παίρνει την αμαρτία, εσύ τι σε νοιάζει. Αυτό είναι θρησκευτικό ηγέτη. Αυτό δηλαδή, παίρνει στα μάτια τα δικά μα. Πρέπει να πέσει και εσύ δηλαδή. Μα έχει ο Τσίπρας από κάτω. Ναι. Μα λέει, έρχεται ο Αμβρόσιος να τρυπήσει το στομάχι. Ναι. Και τι στο διάλογο, έμφυα πληρώνουμε. Να πεθάνετε στην κόλαση να πάτε ο άλλο. Και τι θα γίνει. Ο καθένας. Δεν πρέπει να απειλήσει ένας εδώ δύο. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να είναι να τα. Ναι, αφέντη. Ναι, Τσίπρα, ναι. Ξέρω εγώ, επειδή όλοι οι Έλληνες είναι ναι και εμείς ναι να είμαστε. Γιατί ποιος είπε ότι θα πεις ναι. Τι, ναι, αφέντη να το. Και δηλαδή που χάλασες εσύ τη Ζαχαρένια σε τώρα τι κατάλαβες. Εντάξει, άμα ακούστερες και τη χάλασες. Θα τραβηχτώ στο δικαστήριο. Ένα, αυτά είναι τώρα. Πα να χάσει πάλι κανένα διαμέρισμα, χάσει κανένα το λέτο πάλι. Γιατί βρίζεις, γιατί αν τρυπεί το στομάχι μου, ρε φίλε του λέω. Ποιο είσαι εσύ που θα καταλαβεί το δικό μου. Έκανε βλακία. Ποιο είσαι εσύ, ρε φίλε. Τι είσαι εσύ και το δικό μου το στομάχι να τρυπήσει.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία, ναι, τι είναι, γενικά σαν Έλληνες, ναι, τι δεχόμαστε, ναι, μια τεράστια πίεση. Και ίσως αυτό να, σε, μια στιγμή σε μια στιγμή αδυναμίας, ναι, του, ναι, μπορεί να έκανε το λάθος αυτό. Ναι. Γιατί όντως η Εκκλησία και γενικά ο Χριστιανισμός τα τελευταία χρόνια δέχεται μια τεράστια πίεση από όλους τους τομείς. Θέλουμε βοήθεια μας. Εντάξει, βοήθεια, θέλουμε βοήθεια. Βοηθάνε όλοι. Βοηθάνε. Πέστε μια καλή κουβέντα. Κι ας είναι και ψέματα. Ρε, βοηθάνε. Βοήθα μας λίγο. Όλοι δηλαδή, βοηθάνε. Να πεθάνουμε δηλαδή επειδή φάγαμε κρέας. Δηλαδή άμα τρώγαμε σάμαλι. Μην μένεις σε αυτή την κουβέντα. Πάνε παρακάτω. Γιατί ζηλεύετε την ΑΕΚ, κοπρίτη? Ποιο τη ζηλεύει την ΑΕΚ? Γιατί, τι είπατε, γιατί τι έχετε με την ΑΕΚ? Εμείς ζηλεύουμε την ΑΕΚ. Εγώ τι ζηλεύω είναι την ΑΕΚ. Είναι δυνατόν να ζηλέψουμε την ΑΕΚ? Πήρε το κύπελο, η ΑΕΚ κέρδισε τον Πανιόνιο. Ο Μάνταλος έγινε ο δικός ο Πέλκας σταματημένο κοντέρ. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Τι άκουμε, να τα πάρουμε τα πράγματα πάρ' το όπως θέλεις. Καταρχήν πρώτα απ' όλα, όλοι οι παοξίδες νομίζω απανταχού έδωσαν συγχαρητήρια για το κύπελο που πήρε η ΑΕΚ. Με μισή καρδιά το δώσατε. Όχι, γιατί με μισή καρδιά. Είστε στεναχωρεμένοι. Πρώτα απ' όλα, εμείς σαν λαός, ας το πούμε, και όχι σαν διοίκηση, κάναμε έναν τεράστιο αγώνα. Και ήμασταν οι πρώτοι που ματώσαμε την ομάδα μας. Μην ξεχνάς ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένη με βαθμούς μείων, με χρηματικό πρόστιμο μείων, με έδρα τιμωρημένη. Γιατί? Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο θεσμό κυπέλου. Ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ποια ομάδα στα προηγούμενα χρόνια το έχει κάνει αυτό? Το έχει κάνει κανένας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έδωσε στον κύριο Κοντονή την ευκαιρία και την αφορμή για να μπορέσει να κερδίσει χρόνο απέναντι στο Μαρινάκι, ναι, για να μπορεί να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Και του κλείνει τη δυνατότητα. Τι έκανε? Άκουσε τώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα γίνει. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ο κύριος Κοντονής τι κέρδισε? Κέρδισε χρόνο για να τα βάλει με το Βρουντόταυρο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν του δίνει τον ευκαιρία να το και κάνει. Τι έγινε που τα έβλεπε με το Βρουντόταυρο? Τι έκανε? Το σημαντικότερο απ' όλα έκανε όλη η Ευρώπη, ναι, να βλέπει ελληνικό πρωτάθλημα. Να βλέπει, ναι, φυσικά. Να βλέπει τι γίνεται με Μαρινάκι, με Μελισανίδη, με κτλ. Ναι, ωραία, ναι. Διασφάλισε ένα πενταρίσιο τελικό κυπέλου. Δεν το διασφάλισε. Έβαλε τους καλύτερους διαιτητές που παίζανε 50-50. Έτσι, βέβαια χωρίς κόσμο, άνοστο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα όλη η Ευρώπη, η FIFA, η MIFA, η UEFA, έβλεπε τελικό κυπέλου. Φυσικά, αυτό που είναι να πούμε και κατά τον Ολυμπιακό, για να τα λέμε όλα, σίγουρα ο Ολυμπιακός με ένα μήνα εκτός φάνηκαν οι παίκτες ότι ήταν επηρεασμένοι από αυτό και ότι έλεγε ο κύριος Σίλβα ότι παίζανε φιλικά παιχνίδια, αλλά έπρεπε ο κύριος Σίλβα να μας πει ότι όλη τη σεζόν παίζει φιλικά παιχνίδια με Λεβαδιακούς, με Πανιώνιους, με Ξάνθες. Τώρα δυσκολεύτηκε. Η ΑΕΚ είχε το Τσαμπουκά, δεν είχε τη θέληση και το δεν πήρε. Δεν μπορώ να ακούω. Τι? Το Σαββίδι, ναι, να κλαίει για τον Ολυμπιακό. Γιατί? Δεν μπορώ να ακούω το Μελισανίδη να κλαίει για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να ακούω τον Ολυμπιακό να κλαίει για τον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί, ναι, γιατί είμαστε όλοι τρύπιοι. Θα σου πω γιατί είμαστε όλοι τρύπιοι. Ναι, και μεγαλύτερη τρύπη γίνει στον Ολυμπιακό. Γιατί? Γιατί? Γιατί είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εντάξει. Και πώς είναι πιο τρύπιοι? Τρύπιοι το εννοώ μεταφορικά. Μεταφορικά, εννοείται μεταφορικά. Συμπεριφορά, ναι. Τι σε χαλάει? Τι με χαλάει? Όπως με χαλάει όταν κλαίω παόξης, ναι, με χαλάει όταν βγαίνει ο Αλέφατος την Παρασκευή, mm-hmm, του κάνει ερώτηση ο Καρατζαφέρης και ο Ραπτόπουλος, πιστεύουμε ότι θα είναι Ολυμπιακός επηρεασμένος, επειδή έχει να παίξει 32 μέρες. Ωραία. Αυτά είναι αηδίες, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο, εντάξει, θέμα κτλ. Παίρνει γραμμή ο Ολυμπιακός να βρει δικαιολογία ότι ο ένας μήνας φταίει και ο Κοντονής. Ναι. Και σήμερα σε δύο μέρες μετά το γυρνάει 77 χρονών. Και του λέω, λέει Νίκο, γιατί την Παρασκευή. Άλλα μου λέγε. Έλα, εσύ λέει Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν το γυρνάς. Και για τον Τσίπρα λέω, γιατί μιλάς έτσι για τον Τσίπρα? Εσύ. Ο Τσίπρας, ναι, γιατί ο Τσίπρα. Εσύ με σένα δεν τα είχε βάλει για τον Τσίπρα που σου λέγε έτσι και έτσι. Γιατί αν τον αφήσουμε τον Τσίπρα, λέω, άλλα δύο χρόνια, λέω. Και εσύ δεν μας έλεγες ότι είναι ο νέος Παπανδρέου? Ναι, λέει. Άκου το που σου λέει. Άσε. Λέει, ναι, και εσύ με τον Γιάννη είστε καλά παιδιά. Λέει, και λέω τα καλύτερα δηλαδή. Ναι, λέει, ναι, ναι. Άμα λέει, κάνετε καμιά ληστεία, λέει, και σας πιάσουν. Δηλαδή, δεν θα πω ότι την πάτησα. Ναι, Αν την πάτησες, λέω. Αν την πάτησες, λέω, μάλιστα. Εμείς, κύριε Νίκο, ξέρεις τι περίμενε να το πεις? Ότι εμείς, κύριε Νίκο, εσύ μπορεί να είσαι προπονητής ή να ήσουν προπονητής. Εμείς όμως η δουλειά μας είναι να προβλέπουμε και να κρίνουμε το μέλλον, όχι το παρόν, και να δικαιωνόμαστε ή να μην δικαιωνόμαστε ανάλογα με τα δεδομένα. Για μένα η κριτική σε αυτό το δύσκολο άθλημα που λέγεται ποδόσφαιρο, ναι, περίμενα να πει ο Αλέφαντος ότι ξέρεις πριν το μάτς αυτή η εντεκάδα δεν μ' αρέσει. Αφού μετά το μάτς. Αφού καλύπτεται πίσω από τη φανέλα του Ολυμπιακού, ρε Κώστα τώρα, δηλαδή. Αν αυτοί οι Ολυμπιακοί, ναι, έχουν αυτή τη συμπεριφορά, ναι, δηλαδή να δικαιολογήσουν τι, ότι φταίει ο Κοντονής που χάσαν το κύπελο, ναι, τότε κι εμείς
είμαστε κι εμείς ρόμπες, αλλά είναι και αυτοί ρομπάρες που εμείς είμαστε λιγότερο ρόμπες. Φυσικά. Δηλαδή χάνεις ένα κύπελο. Σε φταίει ο Κοντονής, ρε. Σε φταίει ο Κοντονής. Ότι δεν έχεις φόρμα επειδή διακοπτόταν και τα λοιπά. Δηλαδή, η φουκαριά, τι. Δηλαδή, μόνο το ρόστερ, αν θα βάλεις απέναντι τον ένα στον άλλον, θα έπρεπε, ρε φίλε, να την κερδίσει την ΑΕΚ με 3-0. Τρίχει. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχεις μάθει. Δεν έχεις μάθει έτσι να μάχεσαι. Έχεις μάθει όταν δυσκολεύεσαι. Τον έχεις δει τη φάτσα του Αμπάρκιο, λέει, όταν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει και είναι στο 60-70. Τη φάτσα έχει. Σχολεύεται. Που προσπαθεί να σμπρώξει. Έτσι έχουν μάθει δυστυχώς οι Ολυμπιακοί. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Θα γούσταρε το τσαμπουκά που κάνει η στον Ολυμπιακό αίτητο και κύπελο να τον έχεις κάνει εσύ. Εμένα μ' αρέσει. Αυτό λέω, ζηλεύεις. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εμάς στα κρίσιμα παιχνίδια. Ο Τσαμπουκάς από τους παίκτες μας έλειπε, γιατί Κωστή, φέτος είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να παίξει δυνατά. Δηλαδή, αυτό το σκυλίσιο που βγάζει τώρα στα play-off, στο πρωτάθλημα δεν το είχε. Και από τη μια φέτος τους δικαιολογώ, γιατί τους παρακολούθησα σε όλες τις προπονήσεις και είδα. Φυσιολογική ανυπαρξία. Ανυπαρξία. Να σου πω κάτι. Ο Τσίμιροτ, ο οποίος είναι. Ή ο Κάτσε, οι οποίοι είναι ποδοσφαιριστές, ή ο Χαρίσης, οι οποίοι είναι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βάζουν πρώτα απ' όλα. Την απόδοσή τους και μετά τον εαυτό τους. Και τραυματίζονται πολύ πιο εύκολα. Τους έβλεπα όταν επανακάμπταν στα παιχνίδια, ήταν τραβηγμένοι, ήταν μαζεμένοι. Φοβόντουσαν, τους είχε πιάσει φοβία. Mm. Έτσι δεν μπορείς να αποδώσεις. Ναι. Έτσι δεν μπορείς να ρίξεις το 100% των δυνατοτήτων. Ναι. Ναι. Έτσι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είδα ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα τελευταία παιχνίδια να βγάζουν πραγματική μαγκιά. Δηλαδή ο Τσιμπούρη ήταν ανύπακτος όλο τον χρόνο. Και εμφανίστηκε στα τελευταία παιχνίδια ξαφνικά. Στα κρίσιμα. Στα κρίσιμα. Έτσι, εκεί που το χρειαζόταν η ΑΕΚ. Θα μου πεις τώρα, είναι έντιμο αυτό. Αυτό θα το κρίνουν οι αεξίδες, δεν το κρίνω εγώ. Έτσι. Καλά, οι αεξίδες ελοχεύει ο κίνδυνος να τους πίνει ο Τζιμπού, να τους μείνει ο Μάνταλος. Ναι. Σαν λάφυρο του κυπέλου και να μην κάνουν μεταγραφές μεγάλες κτλ. Εντάξει, ελοχεύει ο κίνδυνος. Νομίζω ότι ο αεξίδες δεν θα μπορεί να έχει περισσότερες απαιτήσεις από ό,τι έχει για του χρόνου. Δεν νομίζω ότι. Για ένα χρόνο να τη βγάλει πούδρα. Νομίζω ότι βγάζει πούδρα με αυτούς που έχει ήδη. Ναι, εντάξει. Ναι. Και από εκεί και πέρα. Το κύπελο δηλαδή κλείνει τα φερμουάρ του Μελισανίδη για μεγάλες μεταγραφές. Καταρχήν πρώτα απ' όλα Μελισανίδη θα γυρίσει και θα πει: εγώ ρε με τον Αραβίδη κέρδισα τον Ολυμπιακό δύο φορές. Τι θέλετε τώρα μεταγραφές. Εγώ ξέρω τι κάνω. Και δεν μπορεί κανένας να μιλήσει και καμιά original. Ναι. Έτσι. Εγώ χωρίς εντερφόρ σου θα σου πει: έφερα δεύτερο. Τι θες άλλο. Θα με πει σε μένα, θα με κασκίσει κριτική. Μέχρι στιγμή ο Μελισανίδης είναι καβάλα στα άλλο. Κανένα δεν μπορεί να του μιλήσει. Βέβαια οι αεξίδες, οι οποίοι νιώθουν, δεν θέλουν την ΑΕΚ να τη βλέπουν με Αραβίδι αριστερό, εξτρέμ και με Τσιμπούρ, σέντερ φορ, εξαφανισμένο όλο το τέτοιο και μπονανότε μέσα και ανέστη τερματοφύλακα. Έτσι. Γιατί οι αεξίδες έχουν απαιτήσει, όπως και οι παοξίδες φυσικά έχουν απαιτήσει. Οι μόνοι τελικά που δεν έχουν απαιτήσει από την Ελλάδα είναι Ολυμπιακοί. Έχουν βολευτεί. Τσούκου τσούκου πρωτάθλημα κύπελο, λίγο στην Ευρώπη να κάνουμε λίγα παιχνίδια, όταν και η μπάλα να εξαφανιστούμε και όλα είναι μια χαρά, όλα είναι με λιγάλα. Διαβάζω μηνύματα 9.55 και 8.54.340. Δεν ισχύει 5.12 αυτό που λες. Εάν ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα είδε πρώτος τον Μπερμπάντοφ ότι είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής ήταν ο Ραπτόπουλος. Τώρα εσύ 5.12 από πού μας βγήκες εσύ πρώτη. Νοέμβριο μήνα τον είδα. Τρία μάτς. Δεν μ' αρέσει, λέω αυτός. Αυτός κοροϊδεύει. Τώρα πώς το είδα, χάρισμα, κακοπροαίρετος. Πες το πώς θες. Εγώ το είδα πρώτος. Δηλαδή το αρνητικό του Μπερμπάντοφ το είδα πρώτος. Το είδα πρώτος. Εγώ που τον έβλεπα και στις προπονήσεις, πίστευα ότι θα ανακάμψει πολύ πιο γρήγορα. Από την πραγματικότητα, νομίζω ότι δεν είχε και τη διάθεση να το κάνει η Κωστή. Αύγουστο λέει του 2-2 διακόπη και έπεσε το ξύλο. Mm. Εσύ έλεγε όλη την εβδομάδα δεν χρειάζεται να γίνει το φιλικό και δικαιώθηκε. Έτσι, μπράβο. Ναι, ίσως ήταν Αύγουστο. Ναι. Μα πάντω αρχέ ήταν καλοκαίρι ήταν. Καλοκαίρι ήταν. Λοιπόν. Τώρα είσαι και λίγο περίεργο, εσύ λέει. Ο Φωτό 47. Αλλά εγώ θα το πω χρόνια πολλά για την ονομαστική σου. Ναι, είναι μυστήριος αυτός. Τον παίρνεις τηλέφωνο τα γενέθλιά, τον πεις χρόνια πολλά και σε ρίχνει καντήλια. Εγώ στην αρχή δεν το ήξερα. Ναι. Μετά το έμαθα βέβαια και δεν το ξανακάνω αυτό το λάθος. Ναι. Και έτσι που λες. Ναι. Αυτά, ναι. Αυτά με την ΑΕ. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει
να καθόμαστε και να συγκρίνουμε τώρα τις ομάδες μας, ποια είναι καλύτερη ομάδα, ποιος την έχει πιο μεγάλη κτλ. Αυτό που θέλουμε όλοι μας πλέον, από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλο ενδιαφέρον, γιατί πολιτικά είμαστε σε μια αθλία κατάσταση, με τις δουλειές μας κάθε μέρα τυραννιόμαστε, τουλάχιστον αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι μας είναι να αποκτήσουμε ένα ωραίο ποδοσφαιράκι, να το βλέπουμε, να το γουστάρουμε, να γουστάρουμε τις ομάδες μας. Και μέσα από υγεία άμυλα. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να φτιάξει το ποδόσφαιρο και πρέπει να δώσει ό,τι χρήματα της περισσεύουν, ναι, για την τέχνη. Δηλαδή, Κωστή, ένα λεπτό. Η τέχνη, ναι, που τις προάλλες πήγα στο φράγμα της Θέρμης, πήγε μια εκδρομή, η μικρή πήγαμε να τη δούμε, ξέρω εγώ κτλ. Και γυρίζανε μια ταινία. Ναι. Λέω, τι ταινία γυρίζετε, είχαν το αεροπλανάκι αυτό κτλ. Λέει ταινία για την κρίση. Σπάνια να ακούσεις. Και δεν ξέρω τι ταινία ήταν. Θα είναι καλή, θα είναι μάπα. Κοίταξε, η αλήθεια. Πάλι καλά που γίνεται κάτι. Κοίτα, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, ναι, τα προηγούμενα χρόνια σε περίοδο κρίσεως, ναι, γράφτηκαν οι καλύτερες ελληνικές ταινίες, ναι, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Τώρα τι γίνεται. Τώρα είμαστε τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Τι γίνεται τώρα. Τώρα έχουμε χάσει γενικά τον μπούσουλά μας, την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας, μπορώ να το πω. Το θέατρο και το τραγούδι και οι στίχοι και οι συγγραφείς θα έπρεπε να γράψουν πολλά πικάντικα έργα, πολλά πικάντικα τραγούδια. Θα έπρεπε να ξεχυλίζει. Βέβαια. Το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να γεμάτα τα γήπεδα. Μα είναι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ τόσο βλάκες, μπούφι, τι να τους πω. Αντιεπικοινωνιακοί. Ναι. Δεν παίρνω ότι είναι βλάκες ή μπούφι. Είναι αντιεπικοινωνιακοί. Τρέχεται ένα λαό από κάτω, ο οποίος έχει πρόβλημα. Οικονομικό θα έχει, θα συνεχίσει να έχει, θα σφιχτεί, θα κάνει. Αυτός ο λαός τι θέλει? Άρτον και θεάματα. Έτσι. Παρουσίασε το και κέρδισες. Βοήθησε το να ξεκαστεί με ποιότητα. Δεν δηλαδή, υπάρχει ποιότητα. Α, τόσο μπούφι είναι αυτή. Η ποιότητα έχει πέσει στα τάρταρα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα ξέρεις τι. Ίσως Κωστή, γιατί τα προηγούμενα χρόνια του 50, του 60 υπήρχε ένα όραμα. Στο να φτάσουμε κάπου. Δεν υπάρχει τώρα. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το όραμα. Για ένα καλύτερο κόσμο. Γιατί τον είδαμε τον καλύτερο κόσμο, τον απολαύσαμε και τώρα τον γκρεμίσαμε. Δεν μπορούμε, Νίκο, να αντικαταστήσουμε εμείς τους ηθοποιούς και τους σκηνοθέτες από τα ραδιόφωνα και από τις εκπομπές που δεν έχουμε κάμερα. Δεν γίνεται εμείς αυτή τη στιγμή. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν γίνεται εμείς να είμαστε κατά κάποιο τρόπο η συντροφιά ενός λαού. Εδώ πρέπει να υπάρχουν συγγραφείς, πρέπει να υπάρχουν θέατρα, πρέπει να υπάρχει αντίδραση. Μήπως δεν αφήνουν να γίνει κάτι τέτοιο για να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, μια αντίδραση. Άμα, να είναι κοιμισμένος ο λαός. Άμα πάρω μια κάμερα, ναι, και τραβήξω τη ζωή σου ή τη ζωή μου από το πρωί μέχρι το βράδυ, το πώς κινούμαστε, το πώς φερόμαστε, το πόσες παραστάσεις αλλάζουμε, θα δεις ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή ελληνική ταινία. Που, ναι, αν από δίπλα μας κάτσει ένας μέτριος σεναριογράφος ή ένας μέτριος σκηνοθέτης, θα φτιάξει μια ταινία η οποία θα έχει κλάμα, γέλιο, αγωνία. Ο γιατρός ο Μπανιώτης πήγε στη Γερμανία να φέρει ένα μηχάνημα. Ωραία. Δεν το έφερε, πήγε τρεις μέρες εκεί. Ναι. Και βρήκε κάποιος, να πούμε, βρήκε κάποιος εκεί Έλληνες κτλ. Ναι. Τους διηγήθηκε τους τελευταίους 5 μήνες. Ναι. 4 μήνες στην παρέα που κάνει μαζί μας εδώ, Μετρόπολης κτλ. Μου λέει, αυτό γίνεται έργο. Γίνεται, φυσικά γίνεται έργο. Όλη μας η ζωή γίνεται έργο. Και να σου πω κάτι, ένας Αυλονίτης, ένας Χατζηχρίστος, ένας Βέγκος, όλα αυτά τα έργα που παίξανε, τα παίξανε μέσα βασισμένα μέσα από τη ζωή. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ο Θυρωρός, παραδείγματος χάρη, που ήταν ο Βέγκος, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Έτσι, ο επιχειρηματίας που ήταν ο Αυλονίτης, ο μεγαλοεργολάβος, ήταν άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Η προξενήκτρα, η χαρτορίχτρα, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι. Τώρα μπορεί να είναι ο πολιτής, μπορεί να είναι ο ραδιοφωνοατζής, μπορεί να είναι ο αρτοποιός, ο φούρναρης, ο οποίος ψήνει το ψωμί μέχρι τις 3 η ώρα. Πολιτής. Έτσι. Λοιπόν, η ζωή μας είναι μια ελληνική ταινία. Το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι εμείς έχουμε χάσει την αίσθηση της κουλτούρας μας. Έχουμε χάσει τη γεύση. Δεν μπορούμε, δηλαδή, βλέπουμε κάτι και είναι άδειο. Δεν μας γεμίζει τίποτα. Πηγαίνουμε διακοπές στη θάλασσα και δεν περνάμε καλά. Τρώμε κάτι με τους φίλους μας και αισθανόμαστε ότι δεν περάσαμε καλά. Έχουμε ένα συνεχόμενο άγχος, μια συνεχόμενη αγωνία. Που οι παλιοί δεν το είχαν αυτό το πράγμα. Αράζανε. Κατάλαβες, ναι, αράζανε, ρίχνανε τους ρυθμούς. Γι' αυτό σου λέω και μια κουβέντα που είχαμε στο παρελθόν. Ότι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, οι διακοπές, τι μας κάνουνε? Μας κάνουνε να ρίξουμε τους ρυθμούς μας. Να καθίσουμε να βάλουμε το μυαλό μας σε μία τάξη και σε μία σκέψη και να γίνουμε πιο παραγωγικοί. Εγώ την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, που ρίχνω τους ρυθμούς και τις στροφές, γίνομαι πιο παραγωγικός. Γιατί γεμίζω το κεφάλι μου με ιδέες, με σκέψεις. Κατάλαβες, πράγμα που δεν μπορείς να το κάνεις όταν είσαι πάνω στη μάχη και κάνεις λάθη.
Το ίδιο λοιπόν γίνεται και με τα Χριστούγεννα και με το Πάσχα που κάνανε οι παλιοί, που φωνάζανε τους συγγενείς και τους φίλους, και ηρεμούσε η κατάσταση. Και υπήρχε μια γαλήνη, παρόλο τη φτώχεια τους και τη μιζέρια τους. Κατάλαβες? Δηλαδή, καθόσουνα με τον πατέρα σου και έπινες ένα τσιπουράκι. Έχεις καθίσει εσύ ποτέ στη ζωή σου με τον πατέρα σου να πεις ένα τσιπουράκι και να πεις δύο κουβέντες? Λίγες φορές. Λίγες φορές. Σήμερα όμως που υπάρχει αυτή η κρίση, το νοσταλγείς αυτό το πράγμα? Να τον πάρεις ένα τηλέφωνο αν ζούσε ο συγχωρεμένος και τώρα λέει: πατέρα, έχω ένα πρόβλημα. Πάμε εκεί στο τάδε του μαγαζί, να πούμε του Κρόνου, να πιούμε ένα τσίπορο να γουστάρουμε. Να εσωστρεφείς, δεν έλεγα τα θέματα μου. Σήμερα όμως, να ξέρεις, επειδή χάσαμε τους φίλους μας, τους πραγματικούς. Και αυτούς που έχουμε τους πραγματικούς έχουν και αυτοί τόσο φορτωμένα προβλήματα που δεν μπορούν να μας λύσουν. Αν είχαμε τον πατέρα μας δίπλα, τον παππού μας, θα μπορούσαμε εύκολα να γίνει ο ψυχολόγος μας. Να καθίσουμε να του πούμε δύο κουβέντες. Και ας μας μπινελίκιαζε. Και ας μας έλεγε ιστορίες διάφορες. Θα ήμασταν ανακουφισμένοι. Θα γουστάραμε. Μας λείπει αυτό το πράγμα, Κωστή. Το να καθίσεις σε ένα τραπέζι τέσσερα άτομα και να μιλήσεις με τον παππού, με τη γιαγιά, και εύχομαι αυτή τη στιγμή το ακροατήριο που μας ακούει, αν έχει παππού και γιαγιά, επειδή θα έρθει κάποτε κάποια στιγμή που θα τους νοσταλγήσει, όσο τους έχει, να τους έχει μέσα στην αγκαλιά του. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι σου δίνουν αγάπη, η οποία δεν έχει, πώς να το πω, είναι ανιδιοτελής η αγάπη που σου δίνουν. Δεν έχει δύο τέλεια. Δεν έχει δύο τέλεια. Και από αυτούς τους ανθρώπους κερδίζεις, σε ηρεμούν. Εγώ πήγαινα στους συγχωρεμένους τους παππούδες όταν Κωστή φορτωνόμουν από την πολλή δουλειά. Έκανε η γιαγιά μου η Ολυμπία τον ελληνικό το καφεδάκι. Καθόμασταν εκεί με τον παππού και έλεγαμε ιστορίες διάφορες. Έβρισκα το χρόνο, Κωστή. Όταν έφτανα στα όρια μου και έλεγα δεν πάει άλλο, έτσι, πήγαινα εκεί. Ήταν το λιμανάκι μου. Καθόμουνα, λέγαμε τις κουβέντες μας. Μου λέγε για την πατρίδα ιστορίες, ξέρω εγώ, για το Τσανάκαλε. Μου λέγε, ξέρω εγώ, πώς πάλεψε στον πόλεμο, πώς έχτισε τη ζωή του. Μου λέγε ότι είμαστε τυχεροί εμείς, γιατί έχουμε ευκαιρίες να φτιάξουμε πέντε πράγματα που αυτοί δεν μπορούσαν. Σε γέμιζε ιδέες. Και όταν έφευγες από το σπίτι, δεν μπορούσε κανένας να σε βάλει κάτω. Ήσουν τόσο γεμάτος. Και η αγκαλιά που σου έκανε ήταν τόσο γεμάτη που τα έπαιρνε όλα σβάρνα. Και έλεγε: έφυγα τώρα, είμαι Θεός, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Από αυτούς τους ανθρώπους, τους παλιούς. Τους στερημένους, τους μίζερους, ίσως καμιά φορά. Κατάλαβες? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό σου λέω ότι οι προσωπικές μας σχέσεις, γενικά σαν Έλληνες, δεν πρέπει να τις χάσουμε. Με την οικογένεια. Οι φίλοι μας είναι πολύ δύσκολοι πλέον. Εγώ έχω δύο, τρεις βαριά, πολύ κολλητούς φίλους. Οι οποίοι και αυτοί έχουν τα προβληματάκια τους τώρα. Πού να σε βοηθήσουνε? Αν τον πάρεις τηλέφωνο, να τον πεις, έλα ρε πάμε να πιούμε ένα ποτό ή άλλα στο σπίτι, θα πει να ξέρεις, πρέπει να πάω εκεί τα παιδιά, φροντιστήρια, ξέρω εγώ. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε, άστο. Τέλος πάντων. Ραπτό.gr μπαίνεις? Όποτε μπορώ μπαίνω, ναι. Κομμουνιστής κάνει καλή δουλειά? Καλή δουλειά κάνει ο κομμουνιστής, ναι. Τίμια δουλειά. Τίμια πιστεύω. Αν και κομμουνιστής κάνει. Αν και κομμουνιστής κάνει τίμια δουλειά. Ξέρεις, οι κομμουνιστές όλοι δεν είναι κακοί. Όχι βέβαια. Μπορεί να έχουν τον τίτλο του τεμπέλη, ας πούμε. Ότι είναι ξεσαραχτοί και light, ότι δουλεύουν με 2.000 στροφές, λάντα. Θεωρητική. Mm. Αλλά υπάρχουν και κομμουνισταράδες οι οποίοι είναι βουνά. Έτσι, οι οποίοι τους παραδέχομαι να πούμε. Δεν είναι. Τους ξεχωρίζεις δηλαδή. Τους ξεχωρίζω. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ τους ανθρώπους έχω μάθει να τους ξεχωρίζω σε αργούς, σε μεσαίους και σε γρήγορους. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έτσι έχω μάθει να τους κάνω. Εσύ είσαι στο γρήγορο. Ναι. Είσαι από τους γρήγορους. Ναι. Δηλαδή. Το μόνο που κάνεις αργά είναι το οδήγημα. Ναι. Λοιπόν, στο φαγητό είσαι γρήγορος. Στη σκέψη είσαι γρήγορος, παρορμητικός κτλ. Αυτό έχει θετικά και αρνητικά. Και το ξέρεις και εσύ, πιστεύω, το καταλαβαίνεις. Δεν είμαι αργός. Αλλά έτσι είναι. Δεν είμαι γρήγορος στο οδήγημα. Είσαι αργός. Είσαι αργός στη σκέψη. Είσαι αργός στη σκέψη γιατί ίσως να σε καταβάλει ο φόβος. Ότι κάτι μπορεί να γίνει στο επόμενο φανάρι. Ναι. Ότι θα μου βγει, να πούμε, το Four Towns, να πούμε, από την απέναντι πλευρά, ναι, και θα φάμε καμιά φόλα. Ναι. Γι' αυτό κράταμε Δευτέρα. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Ναι. Αυτό. Θα βγει ο Βλάκας από δίπλα. Ξέρεις τι, ναι, έχω μάθει, πως σε ξέρω 4 χρόνια περίπου. Έτσι. Στην Εθνική το πατάω. Λοιπόν, πρόσεξε. Ναι. Έχω καταλάβει σε σένα ότι όταν ελέγχεις κάτι και είσαι απόλυτος κυρίαρχος αυτό, είσαι γρήγορος. Όταν καταλάβεις ότι δεν το εξαίρεις ή δεν το ελέγχεις, γίνεσαι αργός. Και στην οδήγηση πιστεύω ότι αισθάνεσαι την ανασφάλεια της πόλης. Την αισθάνεσαι σοβαρά. Έχω πατήσει δύο πεζούς. Ναι, ίσως γι' αυτό.
Έχω πατήσει δύο πεζούς. Ναι, Είσαι και επικίνδυνος δηλαδή. Ναι, μια γυναίκα εκεί στο λιμάνι την πάτησα και πάτησα και ένα Ρώσο. Έναν Ρώσο, ένα πρωινό. Με ένα Ρενό. Αυτά. Τούρκο, πού βρέθηκε ο Ρώσος μπροστά του και πού βρέθηκες κι εσύ. Βρέθηκα ο Ρώσος μπροστά μου. Πάτησα τέλος πάντων. Δηλαδή φοβάμαι φάω κανένα παιδάκι ρε, και κανένα ζωντανό ζωάκι. Δηλαδή αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι το χειρότερο. Πεταχτεί κανένα ζωάκι ή κανένα παιδάκι. Mm-hmm. Εκεί αυτό φοβάμαι. Κοίταξε και εγώ. Και εγώ κάθε πατάω. Μέρα που είμαι στον δρόμο έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Έχω δει αρκούδα να περνάει από μπροστά μου, επάνω στην Καστοριά. Λοιπόν, έχω δει ζαρκαδάκια να περνάνε απέναντι. Έχω δει έναν παππού με καμένο μυαλό να περνάει με την πλατφόρμα κόντρα, με τις μπάλες, με τα άχυρα να με κόβει το δρόμο. Και εγώ να πηγαίνω με 120 χιλιόμετρα να τραβάω χειρόφρενα, φρένα για να σωθώ και να. Παρά ένα να σώνομαι και να βλέπω τον παππού να μην έχει καταλάβει τίποτα και να συνεχίζει την πορεία του. Υπάρχει αυτό το πράγμα και είναι τρελό. Τέλος πάντων, επίσης να πούμε κάτι για τις ομάδες μας. Όλοι μας ας πούμε που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, τώρα πάμε από το αναλύσει τον Μπαμπαλή, αλλά εντάξει η κουβέντα το πάει έτσι. Λοιπόν, για μένα παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, δεν είναι μόνο μια ομάδα των 11 ποδοσφαιριστών που τρέχουν με τα φανελάκια και με τα κτλ. Λοιπόν, ναι. Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ευρύτερο. Τι ευρύτερο? Κάτι το μεγαλύτερο. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα μου θυμίζει και με κάνει να κρατάω στη μνήμη αγαπημένες φυσιογνωμίες. Όπως ήταν των παλιών Γιαννητσιωτών, α πούμε, ξέρω εγώ, των φίλων, των παππούδων, των γεγάδων κτλ. Όπως επίσης και των χαμένων μας πατρίδων. Τις πόλεις που έχουμε χάσει, της Μικράς Ασίας. Εντάξει, λοιπόν. Πλέον ο ΠΑΟΚ με τη Μικρά Ασία, τι σχέση έχει? Πρόσεξε να πλέον. Επειδή εμείς, ναι, η γενιά μας αυτή των ΠΑΟΞΙΔΟΝ ή των ΑΕΞΙΔΟΝ, έχει χάσει. Ναι, πλέον η ΑΕΚ, τι σχέση έχει με το. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Εμείς τι λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να το περάσουμε αυτό στα παιδιά μας. Ναι. Και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Δεν δηλαδή, περνάει, αρχίζουμε να χάνουμε την ταυτότητά μας. Όταν κάποιος αεξής μιλάει για την ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη. Αεξής νεαρός. Νεαρός. Ή 45, γιατί και αυτοί αλωτριώθηκαν λίγο. Ναι, ναι. Και δεν έχουν στο πίσω μέσο του βλεφάρου τους τη Σμύρνη να καίγεται. Τη Σμύρνη να καίγεται. Ή τους ξυπόλυτους πρόσφυγες να είναι στην Κοκκινιά. Έχουν χάσει αυτό που υπογράφτηκε το 1926. Το έχουν χάσει κατά 50%. Εσύ, Νίκο, συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή τώρα ήρθαν οι Αλβανοί, ήρθαν οι Ρώσοι, ήρθαν οι Κούρδοι, ήρθαν οι Σουμέροι, ήρθαν οι Ασσύριοι. Μπράβο. Ήρθε κόσμο και κοσμάκι. Οι Τούρκοι, οι Πετσενέκοι, οι Τούρκοι. Ναι. Τι ξέρουν αυτοί τώρα? Σου πω τι ξέρουν. Τι ξέρουν αυτοί? Γιατί ένα Αλβανό έγινε ΠΑΟΚ, να σου πω γιατί έγινε ΠΑΟΚ. Ή γιατί έγινε ΑΕΚ, γιατί μπορεί να έγινε Ολυμπιακό κτλ. Γιατί έγινε. Να σου πω όμω γιατί έγινε ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έγινε Άρης Χηρακλής, θα μου πει ο Αλβανό. Δεν ξέρω. Θα σου πω γιατί έγινε ΠΑΟΚ. Γιατί το βιώνω. Γιατί πρώτα απ' όλα μπαίνει σε μία τούμπα και αισθάνεται ότι μπαίνει σε οικείο μέρο. Η θύρα 4 μπορεί να έχει κάποια αρνητικά, αλλά έχει ένα καλό. Σου δίνει μια δύναμη, την οποία αν δεν είσαι οπαδό δεν μπορεί να την καταλάβει. Σε κάνει να αισθάνεσαι δυνατό. Ενώ έξω από το γήπεδο είσαι ένας Αλβανός. Και δεν το λέω να. Ένας του ποιότη. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είσαι μια αμεληταία ποσότητα. Μια μονάδα. Είσαι μια μονάδα που μπορεί να σε δέρνει ο πατέρας σου, μπορεί να σε δέρνει η μάνα σου, μπορεί να σε δέρνει ο δάσκαλος, να σε βρίζει το αφεντικό. Στην Τούμπα όμως γίνεσαι ένα ηφαίστειο. Έτσι, νιώθεις ένα ηφαίστειο. Αυτόματα αυτό τι σε κάνει. Αυτό και στα κόμματα. Πρόσεξε, ας τα κόμματα. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι σε κάνει. Σε κάνει να έχεις εκρήξεις μέσα σου, εσωτερικές, και να σε κάνει να θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια στην Αλβανία, το πώς μεγάλωσες. Να σε κάνει να θυμάσαι παραδείγματο. Είναι ένα σημείο αναφοράς, ρε παιδί, μπορώ ερώτηση, να το πω. Ερώτηση. Ναι. Στο Χαριλάου και στο Καφτατζόγλιο, γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό είναι αλήθεια που λες. Ναι. Ότι θα γίνει παοξής το 90%. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Δεν μπορώ να το αισθανθώ αυτό για να σου πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να μην γίνει. Ένας Αλβανός να μας πει. Μπορεί, ναι. Ένας Ρώσος. Ένας Ρώσος. Ένας ξένος, εγώ. Κογκολέζος. Ναι. Επίσης μπορώ να σου πω παιδιά τα οποία ας πούμε είχαν κινητικά προβλήματα. Ναι. Είχα παραδείγματος χάρη στα Γιαννιτσά ένα παιδί το οποίο είχε κινητικά προβλήματα από πολιομιελίτιδα, θα το είχε πάθει αυτό. Ναι. Ναι. Πήγαινε λοιπόν κάθε καλοκαίρι στις θάλασσες να κάνει τα μπάνια του, ξέρω εγώ, ναι, τα ιαματικά και ξέρω εγώ κτλ. Όταν έμπαινε μέσα στην Τούμπα δεν μπορούσε καν να περπατήσει. Έτσι. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ναι. Όταν όμως τον έβλεπα στο πέταλο επάνω, δεν ξεχώριζε από εμάς. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα? 90 λεπτά, ναι, είχε αυτή την ενέργεια. Και αυτό φαίνεται, Κωστή. Βλέπεις το άλλο το παιδάκι να πούμε έχει την κακιά την αρρώστια
Και πάει ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να του χαρίσει ένα χαμόγελο και παίρνει ενέργεια, παίρνει δύναμη. Και την άλλη μέρα βλέπεις ότι όλες οι εξετάσεις του είναι πολύ καλύτερες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ομάδα, αυτό που πρεσβεύει, είναι κάτι βαθύτερο. Και κάτι άλλο. Ότι οι ασθένειες είναι πολύ, οι περισσότερες ψυχοσωματικές. 100%. Ναι. 100%. Ο φόβος που σε κυριεύει στην ασθένεια επάνω σε κάνει να φεύγεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κανονικό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό που σου είπα και πιο πριν. Ζούμε με ένα φόβο. Να μην κάνουμε αυτό, να μην πάθουμε εκείνο, να μην αρρωστήσουμε, να μην χτυπήσουμε. Νίκο, θες μια αλήθεια? Για πες. Ξέρεις πότε μαθαίνεις να φοβάσαι? Πότε? Μόλις κάνεις παιδί. Αυτό ακριβώς. Να. Πριν κάνω βλέπεις παιδί, το μαντράχαρο δίπλα. Πριν κάνω παιδί, έπαιζα ξύλο μια φορά την εβδομάδα. Mm. Έτρωγα, έκανα πρισμένα μάτια, μετά, ξύλο, έδινα κτλ. Μετά, το τελευταίο καλό ξύλο που έπαιξα, καλό ξύλο, ήταν πριν γεννηθεί η κόρη μου. Ναι. Πριν γεννηθεί η κόρη μου. Ήσουν αγανιάρης γενικά. Πλακωνόμουνα. Mm-hmm. Με το παραμικρό. Μπουνίδια, κλωτσίδια, αυτά, επεισόδια αυτό. Μέσα εδώ στο Μετρόπολης, έξω. Ιστορίες, τα βέλη. Σας σειρματζής. Παρακαλούσα να γίνει φασαρία. Μετά κότεψα. Μετά μεγάλο το παιδί, λέει δεν είναι σωστά αυτά. Πού να κάνω την κότα να πούμε και δεν. Ναι. Μετά μαθαίνεις να φοβάσαι γιατί. Το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι μην πάθει το παιδί σου κάτι. Ναι, εννοείται, λογικό δεν φοβάσαι είναι. Φοβάσαι μην. Δηλαδή, σου κάνει ένα τσαμπουκά. Λες, ρε πιστεί, άμα δεν είχα το παιδί, θα σε κοπάναγα, θα σε κατσαβίδιο, να θα σε. Μετά όμως τι θα γίνει. Μετά τι θα γίνει. Μαθαίνεις και φοβάσαι. Βέβαια. Και όλη η ιστορία, για να γίνεις πελάτης του κράτους, των θρησκειών, των γιατρών κτλ. Είναι να κάνεις παιδί. Σε κατευθύνουν, δηλαδή αυξάνεστε, πληθύνεστε. Α, μην το λες αυτό. Ναι, ναι. Όλο το κόλπο είναι εκεί να σε πάνε. Μην το λες αυτό. Μόλις κάνεις παιδί. Γίνεσαι υπάλληλος κατευθείαν, ναι. Γυναίκες βγάζουν τα βυζιά απ' έξω. Κάνουν εγκόμενους αυτά, παρτούζες, κόλπα, ιστορία. Γίνεται μάνα, τελείωσε. Κάνει και κανένα γιο. Αγία. Πάτε με το γιο. Άλλο δεν ξέρει. Αγία Σοφία γίνεται. Τελείωσε, πάει μετά. Πάει, τελείωσε. Πάει, τελείωσε. Τέλος πάντων, εντάξει, μπορεί να έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Και μαθαίνουν λοιπόν, το κόλπο είναι παγκοσμίως, μόλις κάνεις παιδί να φοβηθείς. Ναι. Χέστηκες απάνω σου. Χέστη, φοβηθείς. Νιώθεις μια ανασφάλεια γενικώς. Όχι, μην κάνω αυτή τη δουλειά, μήπως κάνω χρέη, μήπως αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι γερός αλταναζής για να. Γι' αυτό λέει ότι η καριέρα και η οικογένεια δεν πάνε να πούμε. Εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Αν πιστεύεις τον εαυτό σου. Η γυναίκα. Και ο άντρας βέβαια. Αλλά δηλαδή. Και η δουλειά και πετυχία και εδώ και εκεί είναι δύσκολο. Κοίταξε, Κωστή, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω καταρχήν. Και μαθαίνω να φοβάσαι, το λέω εγώ. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου. Εντάξει. Άνθρωπος που πιστεύει στον εαυτό του. Δεν έχει προβλήματα. Δηλαδή, φόβου και τα λοιπά. Ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή θα το παλέψει. Ναι. Ό,τι και να του βγει. Ναι, ναι. Εγώ σου λέω κάτι. Αύριο να πούμε, μα στέλνουν ένα χαρτί και λένε ραπτό που λέει φύγει από το Μετρόπολη. Νικολάκη από τον Τοψί, έχει πάρει τον μπούλο να πούμε κτλ. Εσύ τι πιστεύει, ότι θα μείνουμε από δουλειά? Σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Και να μείνουμε από δουλειά θα σαλτάρουμε. Θα τη βγάλουμε θα την άκρη. Παρανομία. Θα γίνουμε σαλταρδόρι, θα σε φέρω κάνα καρπούζι να πουλήσεις, καμιά μελιτζάνα, καμιά πιπεριά. Θα πάμε σε κάνα πόζαρ, θα πουλήσουμε σε κανένα Ρώσο κάνα ιαματικό νερό εμφιαλωμένο, να πούμε, ξέρω εγώ. Κάτι θα κάνουμε, ρε. Φτώχο διάβολη, ξέρω εγώ, κάτι θα κάνουμε. Θα τη γυρίσουμε τη δουλειά. Τι, θα αφήσουμε το σπίτι χωρίς μελιτζάνα και πιπεριά. Πλάκα με κάνει. Δεν τους φοβάμαι εγώ αυτούς, ρε. Ναι, ρε. Ούτε τους Τσίπρες, ναι. Ούτε τους Αμβρόσιους, ναι. Δεν τους φοβάμαι. Ούτε εγώ τους φοβάμαι. Εγώ μόνο το Θεό φοβάμαι. Ναι. Λοιπόν, και τον κακό μου εαυτό. Αυτά είναι τα δύο. Τον Τσίπρα και τον Αμβρόσιο. Δεν το φοβάμαι, ρε. Τι να τους φοβηθείς αυτούς. Θα σε βάλουν φορολογία 24%. Έτσι. Δεν θα βρούμε εμείς τώρα το κουμπί να το 24 το κάνουμε 13 πάλι. Τον κλέψω. Ποιο μάγκας είναι αυτός από μένα, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είσαι αντίπαλός μου. Είσαι αντίπαλός μου και πας τώρα να με παίξει φουλ επίθεση, Τσίπρα, έτσι. Πας να με κλείσει στην περιοχή και εγώ το παίζω σάντος. Θα βάλω ένα γρήγορο σεντερφόρ, θα το κάνω τον γκολ. Στην κόντρα. Στην κόντρα, ναι. Δεν γλιτώνει. Ναι. Στο ημίχρονο θα σε 0-1, ρε Τσίπρα. Πού πας, ρε μηνύματα. Διάβασε, ρε Κώστα. Διάβασε, ρε Κώστα, τα μηνύματα. Λοιπόν, Κωστή, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, υπήρξαν κάποιοι λεβέντες που μέσα από το φουβούλεϊ. Φίλος φίλμη σου. Δεν ξέρω. Α, για ναι. Facebook. Καλούσαν επίτηδες τη μέρα του επιταφείου να φάνε κρέας για σπάσιμο. Ναι, ναι. Τελικά δεν τους δέχθηκε, λέει, το μαγαζί στο οποίο θα το κάνανε. Σε αυτούς αναφερόταν ο Αμβρόσιος. Ναι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Αν ήταν έτσι, θα το ξεχώριζε ο άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί απαρεξηγηθούμε. Ωραία.
Και εγώ θέλω να φάω το κρέας και δεν πάω να πω άρε τι τρώτε και τα λοιπά. Μπα το φάω μόνος μου. Αλλά εγώ να με. Ήτανε πολύ αντιεπικοινωνιακός. Ήτανε ναι. Αντιεπικοινωνιακός. Και έτσι να ήτανε. Δεν είναι σωστός. Και έτσι να ήτανε, δεν πέφτει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να έχεις ανταγωνισμό. Με τον ανταγωνισμό θα δείξεις πόσο καλός είσαι. Δηλαδή πάνω στην πίεση κάνεις το λάθος. Δηλαδή η Εκκλησία παίζει χωρίς ανταγωνισμό μες στην Ελλάδα, έτσι. Ξαφνικά ήρθαν και οι μουσουλμάνοι μέσα ναι. στο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ανταγωνισμός. Mm. Εκεί θα δείξει την ανωτερότητά σου. Να τα προηγούμενα χρόνια έπεσες μόνο σου μπάλα. Να σου πω μια αλήθεια. Για πες. Σαν τον συγχωρεμένο, πώς το λέγανε. Το Χριστόδουλο. Το Χριστόδουλο. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε κανένας. Δεν υπάρχει. Ο Χριστόδουλος ήταν επικοινωνιακός. Ο Χριστόδουλος σαν το δεν υπήρχε. Καταρχήν τον έβλεπες. Ναι, ναι. Τον έβλεπες. Είχε καλό πρόσωπο. Είχε μια πραότητα. Ναι. Δεν ήταν αυτό το σιφρό, τα φρύδια εδώ. Ναι, το κακό. Το κακό και τα λοιπά. Ναι. Χαμογελούσε. Είχε ωραίο λόγο, ωραία φωνή, ωραίο μέτωλο στη φωνή. Σέπιθε. Ελάτε εδώ, ρε, όλοι στραβοί είμαστε όλοι. Ελάτε εδώ να μιλήσουμε, να κάνουμε. Έλα, είσαι άθεος, έλα να σε πω τι έλα, γίνεται. Να, σε πω, είμαι να δούμε. Να τα βρούμε. Κατάρα δηλαδή, να πεθάνεις. Πώς θα γίνει. Ξέρεις τι είχε πει κάποτε σε έναν άθεο ο Χριστόδουλος. Στα Γιαννιτσά, όταν είχε έρθει. Δεν το ξέρω. Και μιλούσαμε. Τέλος πάντων, εκεί τους τρώσανε κάτι κόκκινα χαλιά κτλ. Αυτός έφυγε από τη Χλίδα ο Χριστόδουλος ναι. και πήγε κάτω, ναι. στο Πίμνιο πιο κάτω. Κάτι, και άρχισαμε να μιλάμε. Ήταν ένας άθεος λοιπόν εκεί στα Γιαννιτσά και του είπε: άκουσε να δεις. Ποιος? Ο Χριστόδουλος. Ναι. Δεν πιστεύεις, του λέει, στον Χριστό. Ναι. Πολύ καλά κάνεις, δικαίωμά σου είναι. Αλλά μην το λιδωρείς τουλάχιστον. Σωστό. Γιατί σωστό. Μόνο αυτά που έκανε δείχνει ότι είναι καλός άνθρωπος. Και σαν Θεό να μην το πιστεύεις, πίστεψε το σαν άνθρωπο, σαν φίλο σου. Κάνω φίλο σου. Αν δεν θες να τον κάνεις Θεό σου. Του ξηγήθηκε έτσι. Δεν του πέρα βγάλει τρύπατο στο μάτι. Λοιπόν, τι σου είπε ο Χριστός, του λέει. Να σκοτώνεις ανθρώπους. Να μην κλέβεις, να μην κάνεις, να μην απατάς, ξέρω εγώ, κτλ. Κάντο φίλο σου, άμα δεν θες να τον κάνεις Θεό σου. Μια απλή κουβέντα. Καλός άνθρωπος δεν είναι ο Χριστός. Ας το πούμε ότι είναι άνθρωπος. Καλός άνθρωπος δεν είναι. Κάντο φίλο σου, μην τον κάνεις εχθρό σου τουλάχιστον. Άλλο μήνυμα. Πάμε. Σύραπτόπουλε λέει, έλεγες ότι θα βάλει 20 γκολ και πάνω και μετά το γύρισες. Φίλε, μάλλον άλλη εκπομπή. Για ποιον να λέει? Για τον Μπερμπάτοφ. Λάθος κάνει. Φυσικά κάνει λάθος. Δεν είπε ποτέ ο Κωστής. Εγώ πρώτα έβρισα τη γυναίκα του Μπερμπάτοφ, Οκτώβριο μήνα, που είπε τι θέλει την πόλη σου, χωριό, Βλάχο, 5-12. Για να είμαστε όμως πιο σωστοί, ναι. θα πω κάτι. Είχαμε κάνει μια εκπομπή πρωτού ο Μπερμπάτοφ ξεκινήσει ναι. και είχαμε πει ότι αν ο Μπερμπάτοφ είναι στο 50% το δυνατοτήντο του και παίξει center for με κάποιον γρήγορο, still Mac. 2-5-2 και τον φορτώσουνε. Ναι. Και ναι. είναι σε καλή κατάσταση, πρωτού τον δούμε. Ναι. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είχαμε βαφτίσει. Ναι. Είπαμε ότι μπορεί να κάνει 20 γκολ. Ίσως τώρα ο φίλος πήρε αυτή την κόπια και την έκανε. Πάντως, εμένα αυτό που με ενόχλησε στον Μπερμπάντοφ είναι ο συνομπισμός. Ο συνομπισμός. Ναι. Είναι κρύος. Είναι... Δηλαδή, μπορώ να δεχτώ ένα μπεχταρά. Είναι φλεγματικός. Μπορώ να δεχτώ ένα μπεχταρά ο οποίος είναι στα τελευταία του. Ναι. Θα το σεβαστώ απόλυτα. Δηλαδή θα πω ναι ρε, το γερατά 35 χρονών, 36, δεν μπόρεσε άλλο. Δεν τράβηξε, μπήκε, έκανε και τα λοιπά. Τα μάτια του θα δω, ναι. τη φάτσα του θα δω, τη φυσιογνωμία του θα δω. Την προσπάθειά του, ναι. Αυτός ήρθε εδώ είναι κακός. Και είναι τα γάρια οι παοξίδες. Γιατί είναι τα γάρια οι παοξίδες? Γιατί έρχεται στην πόλη μας ένας παιχταράς και λέει με τον τρόπο του, χάρη σας έκανα. Ναι, είμαι υπεράνω από σας. Χάρη σας έκανα, ναι, πρόσεξε ναι, ναι. να δεις. Δεύτερον, έρχεται η Βουλγάρα. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Από το Σαντάνσκι. Ναι. Εκεί έγινε και το επεισόδιο. Που ήρθε εδώ ένας να μαλώσει με μια βουλγάρα γυναίκα. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Κάτσε να σου το πω αυτό. Για πες τι έγινε. Κάτσε να σου πω, να γελάς. Δεν μετάπες αυτά. Για πες τα μου. Λέω, βγαίνει η βουλγάρα η γυναίκα και λέει, ήρθαμε να παίξουμε μπάλα, λέει, στο χωριό. Mm. Ποιο είναι χωριό, λέω. Η Θεσσαλονίκη είναι χωριό. Μάλιστα. Πού γεννήθηκες, κυρία μου? Στο Σαντάνσκι. Στο Σαντάνσκι πήγαινε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου με τον Ξενοφόντο Σιδερίδη. Ναι. Και άλλους 3-4 του μπιώτες, να μην λέμε τα ονόματα κτλ. Γιατί ο Ξενοφόνο και ο πατέρας μου πέθανε, ο Ξενοφόνο έμεινε εκεί. Θα το πει, παιδιά. Ναι. Παίρνανε τις καλτσοδέτες και πηγαίνανε εκεί πέρα στη Βουλγαρία και θα μου πεις, κάναν τους γαμπρούς εκεί. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Με ένα καλτσόν. Ναι. Στην πόλη εκεί πέρα. Φτώχεια. Ναι, φτώχεια. Και λες εσύ τώρα την πόλη τη δικιά μας, ότι ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είπε στον Πάο χωριό. Ναι. Και ο Μπούφος ο Πάοξης, τι να πει, έλα εδώ ρε. Πάοκ είναι μεγάλο πράγμα. Mm. Ιστορίες, πατρίδες, θρησκείες, οικογένεια, αυτά. Βέβαια, όλα μαζί. Ποια είσαι εσύ, ο Πάοκ είναι πάνω απ' όλα. Τζάμπα το έχετε γραμμένο, Πάοκ πάνω απ' όλα. Κατεβάστε το. Κατεβάστε το από εκεί πάνω, το Πάοκ πάνω απ' όλα. Κάνατε τον Τζοκατζόπουλο Θεό.
το Βενιζέλο Θεό, κάνατε να πούμε το Ζαγοράκι Θεό και τον Καρσία Θεό. Όχι τον όλοι. Άστε τα την παραμύθα σας. Όχι όλοι, ρε. Παοξίδες παραμυθατζίδες. Άστε την. Mm. Και ήρθε εδώ η Βουλγάρα λοιπόν. Βουλγάρα. Και τα λέω αυτά τα πράγματα. Και σκάει μύτη ένας τύπος. Μια μέρα φέρει κάτι ροδάκι να τον κόκκινο. Μου λέει, έλα εδώ ρε, μου λέει. Το βλέπω εγώ. Αμήνομαι, λέω, πρέπει να τη ρίξω πρώτος. Θα τη ρίξω πρώτος γιατί αυτός είναι. Το ζύγωσες. Το ζύγωσες. Λέω, μόλις κάτσεις το 1,5 μέτρο, λέω, άσο, 2-3, φύγαμε. Και λέω. Το ξάπλωνες όμως. Α, τι, όποιος κι αν είναι. Ναι. Άμα του κάτσεις εκεί, χαλαρός, άσο, 2-3, μπαμ, 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 όποιος κι αν είναι. Το βλέπω εγώ, έρχεται. Λέω, στα 3 μέτρα του, λέω, εκεί, από εκεί θα με μιλάς. Ήρθε στο 1,5 μέτρο, λέω, την έχεις βαμμένη. Μην κάνεις το λάθος. Πέρασε τα χωρικά, είδα τα κάικες. Είδα τα κάικες του. Τι ζήγε, λέει, λέει, ποιο είναι το πρόβλημά σου, ρε φίλε του. Είχε παντρευτεί Βουλγάρα αυτό. Ένα, είδε λοιπόν. Τον πάτσε στον κάλο και σε είχε παντρευτεί Βουλγάρα αυτό. Ήρθε να φέρει κάτι δαμάσκι να τον κόκκινο, ξέρω που τον βρήκε τον κόκκινο κτλ. Το έχει γύρει στο παραμύθι για τα εσύ. Όχι, δεν το γυρνά το παραμύθι. Μάλιστα. Λέει. Τι, εκεί που τον φορούσε και ένα κολάρο. Ακού και πέταξε το κολάρο. Oh. Σηκώθηκε, έφυγε. Oh. Μου λέει. Δηλαδή λέει τώρα, εσύ ήταν παρορμητικό, ναι. Λέω τι είναι, ρε, στα 3 μέτρα του. Λέω δεν θα έρθει στο 1,5 μέτρο, θα σε κοπάνει. Εκεί του λέω θα μιλά, ναι. Εκεί, στα 3 μέτρα, 3 μέτρα και 20 κάτω στα πίσω, πίσω του λέω. Θα σου παρακαλώ, καμάτα εσύ, ρε, θα σου παρακαλώ του λέω. Σταμάτα, συμπε μέσα του λέω. Δηλαδή λέει τώρα, λέει που οι Ελληνίδες λέει, φτωχεύσαμε, λέει, και αυτές λέει για 10 ευρώ, είχε πει μια κουβέντα. Ναι. Βεβαίως του λέω. Και μόλις πάει να φύγει, του λέω τελείωσε, ναι. Λέω, η μαμά σου λέω Ελληνίδα δεν είναι, του λέω. Μάνα Ελληνίδα δεν έχει. Λέω Βουλγάρα γυναίκα, μάνα Ελληνίδα. Τα πήρε στα πορνεία, λέω, στα φτηνά, λέω και από τα δύο. Ουστεριά από εδώ, του λέω, πρωτού να μαζίσει. Και παοξή κιόλα γιατί είπαμε για τον Μπερμπάτοφ. Είδου η ιστορία. Τέταρτο ο Πάοκ, πέμπτο με τον Μπερμπάτοφ. Κοίταξε. Ναι, έκανε, τώρα αύριο, σαρίς και βρέπω τα πρωτοσέλιδα, έκανε γκολ ο Μπερμπάτοφ στο φιλικό. Καλά, άστα, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Θέλω να σου πω μια άποψη. Ο Αλέφαντος έκανε στα 77 του Κολοτούμπα. Ναι. Όχι, λέει σε ένα μήνα και τι ένα μήνα και το γυρνάει τώρα. Δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε κράτος, δεν είμαστε φίλαθλοι, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε μούφες, είμαστε φούσκες, είμαστε να πούμε. Θέλεις να σου πω κάτι. Να μου πεις. Να μου πεις. Ο Παοξής γενικά δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τόσο μεγάλα ονόματα. Άμα του φέρει το Ροναλντίνο 40 χρόνια τον Παοξή, θα λέει Ροναλντίνο. Θα λέει Ροναλντίνο. Θα και να σέρνετε, είστε στον Πάοκο Ροναλντίνο. Κοίταξε. Είναι χαλβάς. Για μένα. Χαλβάς. Για μένα. Ναι. Για μένα, ναι. Να σου πω κάτι. Και γενικά για τα μωρά μας. Ο Μπερμπάτοφ ήταν ένα λαχείο, ας το πούμε, το οποίο δεν κληρώθηκε ποτέ. Mm. Πώς τα λες, Ρονίκο, έτσι. Δεν με ένιωθε. Ναι, πώς τα λέει. Ναι. Δεν με ένιωξε εμένα τόσο πολύ που δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ναι, ποιότητας, αλλά με ενδιαφέρει ότι δεν έπαιξε καθόλου μπάλα, ρε σηκωστή. Εμένα και τα δικά μας τα πιτσιρίκια είχαν ανάγκη από τέτοια πράγματα. Να σου πω εμένα τι μου την έσπασε. Τι. Το σνόπ του. Εμένα, φίλε. Είναι οι χαρακτήρες, ρε. Ρε σηκωστή. Βάλε μου απέναντι στο εστιατόριο να βγούμε να φάμε. Βάλε με έναν πουλιλόγα. Ναι. Βάλε με έναν που είναι, ξέρω εγώ, στράβος. Ένα που είναι, ξέρω εγώ, περίεργος. Ένα που είναι θρησκόληπτος. Ένα που είναι, ξέρω εγώ, παδός. Ναι, ναι. Μη με φέρει σνόπ στην παρέα. Άκουσα να σε πω ένα ψάχνω παράδειγμα. Να βρω να πλακωθώ. Άμα ο άλλος είναι σνόπ. Τρελαίνεσαι. Έχω μια συμμαθήτρια, ένα και ένα συμμαθητή. Ναι. Δεν από ονόματα, στην ηλικία μου. Ναι. Περπατάω στον δρόμο. Είναι θέμα χαρακτήρα, ρε Κώστα, το ξαναλέω και πάλι. Μου, ο Θεός κατέβει. Όταν στη δουλειά μας επάνω γινόμαστε κυρίαρχοι. Ποια δουλειά μας δηλαδή. Δηλαδή είσαι ηθοποιός, έτσι. Και την έχεις δει. Γιατί να την είσαι. Γιατί έχεις γίνει διάσημος, έχεις πάρει ένα μικρόφωνο και μιλάς. Και τι έγινε. Τι βλέπει. Τι έγινε. Αισθάνεσαι, ναι, τι ματαιόδοξος. Σόπα μωρέ, πήρες το μικρόφωνο και τι έγινε. Τι και έγινε. Είναι ηθοποιός και τι έγινε. Ναι. Και τι. Και ο άλλος είναι πολιτής και πουλάει, ξέρω εγώ, ναι, τώρα είναι γιατρός. Μπορεί εγώ να σου βγάζει το βρικόλα και να σου πει. Τι ακάμι, σε μιλάει δηλαδή. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είναι θέμα χαρακτήρα, το ξέρω και πάλι. Πρόσεξε τώρα. Μην με φέρει στην παρέα το σνόπ, θα το δει. Θα το χτυπήσω. Το 2000. Ψάχνω να βρω ευκαιρία με το σνόπ να γίνει επεισόδιο, να γίνει, ναι. Να γίνει σαματάς. Ψάχνω την ευκαιρία να τον κοπανίσω, Γροθιάνο. Μάλιστα. Να τον πλακώσω, να τον ρίξω. Να σου πω ένα παράδειγμα γιατί πάνω σε αυτό. Γιατί είναι σνόπ. Ναι. Κατάλαβες. Άσε να το πω το παράδειγμα γιατί το ξεχάσω. Αυτό με τον Μπερμπάτο, ναι. Σνόπ. Το 2010, θες κάτι, Χρήστο, να πεις. Πες ό,τι γουστάρει. Πες, 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 είπε και να σε πω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το πες, γιατί μέχρι να γίνεις διαιτητής μπορεί να μιλάς. Αυτά δεν μπορείς. Ναι. Λοιπόν, το 2010. Ναι. Πηγαίνουμε στην Ισπανία, στην πίστα Γιάραμα.
Γιάλαμα λέγεται. Είναι πίστα με μοτοσυκλέτες, τρέχουν φορδιά κτλ. Είμαστε επίσημοι καλεσμένοι μιας μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας λιπαντικών και πάμε εκεί. Τυχαίνει για καλή μας τύχη πρεσβευτής αυτής της εταιρείας στο εμπορικό κομμάτι να είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωραίος. Όταν το βλέπουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο να παίζει, λέμε τι τσογλάνι είναι αυτός. Γιατί μιλάει με τους ποδοσφαιριστές, δίνει την μπάλα, κάνει την μπάλα, θέλει να το βάλει τον γκολ κτλ. Όταν είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο face to face και μιλήσαμε και είδαμε την αγάπη του προς τα παιδιά και ειδικά σε παιδιά με προβλήματα. Και αυτός δικό του, ναι. Φίλε, δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Έβλεπα ένα παιδί τόσο απλό που είχαν πέσει όλοι από δίπλα του, ξέρεις, μανατζαρέ, φωνοτογράφοι, ξέρω εγώ, κουστοδία μεγάλη. Λοιπόν, μια απλότητα, ένα χαμόγελο, δηλαδή όλος να μας χαιρετήσει, να μιλήσει μαζί μας, ξέρω εγώ, κτλ. Και λέω, ρε εσύ, κοίταξε να δεις καμιά φορά πώς, ας πούμε, μπορούμε έναν άνθρωπο να τον κάνουμε. Τρελαίνομαι με τον ποδοσφαιριστή το σνόπ. Ναι. Τρελαίνομαι με τον γιατρό το σνόπ. Mm-hmm. Τρελαίνομαι με τον ηθοποιό το σνόπ. Mm-hmm. Τρελαίνομαι με τον δημοσιογράφο το σνόπ. Ναι. Τρελαίνομαι με τον μορφωμένο που έχει μάθει γράμματα και είναι σνόπ. Ξέρεις, ναι. Καμιά φορά μπορεί και δηλαδή, αυτοί να μην μπορούν να διαχειριστούν τη δημοσιότητά τους. Κωστή. Βρε απαράταμε. Και τι απαράταμε. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ο άλλος. Η άλλη ήταν στην μπουτίκ, μια συμμαθήτριά μας από το Λύκειο, ήταν σε μια μπουτίκ πολίτρια. Ναι. Και θα ρίξει και ήταν η Βουγιουκλάκη. Εντάξει. Ρε, τι βρισίδια την έκανε. Αυτή ήταν η φιλοδοξία. Η φιλοδοξία της είναι να γίνει αρχηγός στην μπουτίκ την τάδε. Η δικιά σου φιλοδοξία είναι να μιλάς στο Μετρόπολης. Η δικιά μου η φιλοδοξία είναι να γίνω ο καλύτερος πολιτής. Το ύφος δεν μάθει. Α, χάσω το μυαλό μου. Τελείωσε. Το υφάκι δεν μπορεί. Μπορεί τώρα εγώ αύριο να με πάρει στην τηλεόραση. Να πάμε, ας πούμε, πού να πάμε στον Αντένα να κάνουμε μια εκπομπή. Έτσι και ξαφνικά να πούμε να μου γυρίσει εμένα η βίδα, επειδή ξέρω εγώ είμαι και χαρακτήρας λίγος. Ναι. Λοιπόν, εδώ ολόκληρο Μενεγάκη να πούμε σταμάτησε τα καράβια που είναι 150 χρόνια. Με το θυμίζω. Να στο θυμίζω. Αύριο μπορεί να το σταματήσει εσύ το καράβι. Τι, να πει σταμάτα το καράβι, ρε Ραπτόπουλος εδώ μιλάει. Σόπαρε, τι λες. Πώς έλεγε ο άλλος. Ο Μαντάς εδώ, σταμάτα το καράβι να πούμε. Τι να πω. Έτσι δεν είναι. Τι ψάχνει να πει. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Για πες, ρε Χριστό. Λοιπόν, ο Μπερμπάτοφ, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ρε Βαρδάκι, στέλνεις μήνυμα μια τελεία, ρε. Έχει τρελαθεί, ρε τελείως, ρε Βαρδάκι. Έλα εδώ, Χριστό. Ρε το Βαρδάκι, με στέλνει μήνυμα μια τελεία. Γιάννη, ανοίγεις το ακουστικό του. Το... Μπορεί ή θέλει να μιλήσει. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ. Πιο κοντά μίλα, είναι τέτοιο. Ναι. Κλείσανε το γήπεδο, ανοίξανε τη θύρα 3 για να πάει ο κόσμος να το χαιρετήσει. Από τη στιγμή τι έγινε. Όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ για να υπογράψει. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κλείσανε το γήπεδο. Για να τον χαιρετήσουν, να τον υποδεχτούν και αυτά. Θυμάμαι το καλοκαίρι. Ναι, ένας σου λέει: έρχεται ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και ουσιαστικά αυτό ήταν το όνομα. Για το όνομα έγινε όλο αυτό. Ωραία. Μπαίνει μέσα. Ήσουνα. Όχι, δεν ήμουν. Ήμασταν διακοπές τότε. Ήμασταν θάλασσα και το είδαμε στις εφημερίδες. Και γυρνάω και βλέπω τα βιντεάκια εκεί πέρα και εγώ έτσι λίγο χάρηκα. Που έρχεται και λέω: θα παίξουμε μπάλα, θα ξεκινήσω, βάλουμε γκολ. Ωραία. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Και από την πρώτη στιγμή που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, όλοι λέγανε: θα προσπαθήσει, θα κάνει. Τον περιμένουμε. Δημόσει, τον περιμένουμε, θέλει ένα μήνα, θέλει δύο μήνες. Τις επόμενες δύο μήνες θέλει ακόμα ένα μήνα. Ναι, ναι. Έμπαινε μέσα, σαν αλλαγή, και τον έβλεπε, μοίραζε απλά τις πάσες. Τι παικταράς είναι, απλά τις πάσες μοιράζει. Οι παοξίδες γίνανε Αργιανοί με τον Κόκε. Ναι. Ίδια φάρα να πούμε. Για ολοκλήρωση. Κάνει παοξίδες, κάνει πάσες απλές εδώ πέρα. Ο οποίος ουσιαστικά φαινόταν ότι σνόμπαρε το ποδόσφαιρο, βαριόταν να κάνει. Βαριότανε. Δεν μπορούσε. Είχε όρεξη. Αν μπορούσε να το κάνει. Όπως και πιο παιχνίδι ήταν που σούταρε από μακριά και λένε: αχ, τι παιχταράς πήγε να κάνει τον κόλ. Αφού δεν είχε αντοχή να κάνει τα υπόλοιπα 100 μέτρα για να φτάσει στην μπουκά. Δεν μπορεί να το δει ο άλλος. Δεν μπορεί να το δει. Δεν μπορεί. Δεν θέλει να το δει, βρε. Δεν θέλει να το βρει. Δεν θέλει να καταστρέψει το όνειρο. Φίνος φιλμ, ρε. Ρε Φίνος φιλμ, δεν θέλει να καταστρέψει το όνειρο. Ανοίγουμε γραμμές. 2-3-1-0-90. Βασίλης από κέντρο. Τα μηνύματα διάβασε και μετά. 9 στους 10 λέει ο Βασίλης από το κέντρο με θεωρούν προσωπικά σαν τον ορισμό του ανθρώπου σνόπ. Μαζί πώς δεν μπλακωθήκαμε από το 2008. Δεν είσαι σνόπ, ρε. Δεν είσαι σνόπ. Είσαι Αριανός. Παύλος από Δελαρελίων έχει μετακομίσει στην Αμερική και διδάσκει φλάουτο. Α, το παιδί που έφυγε, ναι, μπράβο. Το πολύ πολύ να με βρίσεις και εμένα. Χρόνια πάλι. Ναι, δεν ξέρω, φάγα στην τούμπα κάποιον. Μου λέει τι ήταν, δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα. Διάβασε και τα μηνύματα εκεί και πάμε σε γραμμές. Λοιπόν. Μελό σε λέει ο 092. Νίκο, σωστό σου λέει ο 847.
στο παράδειγμα με τον Χριστό. Δεν είμαι θρησκευόμενος, αλλά αν δω κάποιον να τον βρίζει, τον έχω αρπάξει, λέει από το λαιμό. Βασίλης από Βέρεια. Δεν θα τον αρπάξει. Καλά, δεν θα υγειοποιήσουμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου της Εκκλησίας. Λέει, ελάτε όπως είστε, λέει στην αρχή και μετά ο ροκ μουσική του Σατανά. 054. Μάλιστα. Ρενίκο, όλα καλά, αλλά φτάνει, βρε. Δεν αντέχεστε πια. Καλά, λέει ο Θόδωρος. Λέει, σε λίγο θα μας πείτε, λέει, ότι στην Τούμπα βλέπουν και τυφλοί. Έλεος, φτάνει, παπαγάδα. Βλέπουν και τυφλοί. Όχι, άλλο κάρφι. Βλέπουν και τυφλοί στην Τούμπα, ναι. Βλέπουνε. Ναι. Πολύ απόλυτο φιλοσοφία πέφτει, ρε Μάκη. Μα τρελάνατε στην αλογόμηγα, λέει. Ναι. Επανάσταση από ποιου, λέει ο άλλο. Από του αμέτρητου γέρου του Πολυτεχνείου. Από τα παιδάκια. Από τι κυράτσε που βλέπουν με νεγάκι. Από του άπειρου βολεμένου του δημοσίου. Από αυτού που πίνουν φραπέ και αράζουν. Από ποιου, πέστε μου, ρε παιδιά, αφήστε να πάμε όλοι για φούντο. Λέει ο 290. Ευχαριστώ, φίλε Ηρακλειδέα, φανατικό ακροατή. Βγάζω το καπέλο. Έλεγε πολλέ αλήθειε για τον Ηρακλή. Δικαιώθηκε πανηγυρικά ο 730. Πάμε στι γραμμέ για να πάρουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Πού πήγε αυτό. Ναι. Έλα, παιδιά. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Φορτούζη. Μ' ακούτε? Φορτούζη, ρε, ναι. Από τη Γαλανόλευκη σε Ελλάδα. Ναι, καλά. Να χαιρετήσω και το φιλαράκι και τον Παουτζή που έχει δίπλα σου. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, είναι και κανένα άλλο στο στούντιο. Ο γιο του είναι που θέλει να γίνει διαιτητή. Σαν τον Μπαμπορίδη, να πούμε. Χαιρετάμε και τον γιο του. Και να κάνω να μιλήσουμε λίγο για του οπαδού, μια και μίλησε για την Τούμπα κτλ. Τούμπα, ναι. Να μιλήσουμε. Εγώ δεν θα μιλήσω τώρα για δεκαετίες 70, 80, 90, 2000, γιατί δεν τις έχω ζήσει, έτσι. Μπράβο, ναι. Οπαδικά, ούτε θα μιλήσω για αυτό που βλέπω τώρα. Mm-hmm. Όντως, ο ΠΑΟΚ έχει τον περισσότερο λαό στη Βόρεια Ελλάδα και στην Τούμπα μαζεύει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αλλά από πού προκύπτει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι πιο δυνατός? Mm-hmm. Και να σου αναφέρω μερικά. Σε τι εννοείς πιο δυνατός? Όπου λέτε ότι η Φύρα 4 και τα λοιπά και ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και η Τούμπα είναι ναός και δεν είναι ούτε Χαριλά ούτε Καπτατζόγλιο. Εγώ δεν το είπα αυτό. Τέλος πάντων, αυτή η φήμη βγαίνει ότι ο λαός του ΠΑΟΚ είναι καλύτερο. Όχι, δεν είπε όμως, εγώ δεν ξέρω γιατί δεν πάνε οι αλλοδαποί στο Χαριλάο και στο. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, είπε. Ξέρω, λέει, γιατί Τούμπα, αυτό είπε. Ο Ηρακλής είναι αφανισμένος, ρε παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάθε χρόνο πεντάδα. Τι θα γίνει ο Αλβανός, Ηρακλειδέας? Είναι πονημένος, έρχεται, δεν έχει να φάει. Θα πάει με το δυνατό να δει καμιά χαρά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι πάνε με το δυνατό να δουν καμιά χαρά, γιατί στη ζωή τους οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν λύπες. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι πολύ ψαγμένος για να γίνει. Ενώ στον ΠΑΟΚ, άμα πάνε τις λύπες, θα τις κάνουν χαρές, να πούμε. Ναι. Ρε φίλε, στη Βόρεια Ελλάδα ο ΠΑΟΚ έχει τις περισσότερες, ας πούμε, επιτυχίες. Ναι, περισσότερο για μένα είναι η ενέργεια που παίρνουν και λιγότερο το παιχνίδι. Ναι. Ας πούμε για τις μεγάλες πορείες του λαού του ΠΑΟΚ, ας πούμε, mm-hmm. που κατέβηκε 22.000 στο ΆΚΑ mm-hmm. και δεν ακουστήκαν για 90 λεπτά. Ναι. Ξέρω εγώ ότι δεν έπαιξε μπάλα ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί τον είδα τον τελικό. Mm-hmm. Αλλά όταν θες να λέγεσαι μεγάλος λαός, ακούγεσαι. Από εκεί πέρα ο λαός Ηρακλή, αν και λίγος, έχει τα πιο ευρηματικά πανό, π.χ. μια ομάδα, μια πόλη, μια τζατζίκη, μια πατάτης κτλ. Ωραία, δεν είπε κανένας. Είχαμε κάνει κορεό ασανσέρ τότε που είχαμε ρίξει τον Άρη, πήγαμε στο Χαριλάο, τον έριξαμε στο γήπεδό του, πήγα στην Ξάνθη τελευταία αγωνιστική που ανάβανε κεράκια οι άλλοι και πήγα 5.000 σε Άιτη, τη Ξάνθη και με 10 παίκτες πήρα το διπλό. Δηλαδή δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο δυνατό λαό που λένε, απλά έχει πιο πολύ λαό. Πιο οργανωμένος λαός είναι του Ηρακλή και του Άρη ο λαός. Για να τα βάλουμε κάτω, τότε με το επί 2008 και τα λοιπά που είχε την καλή ομάδα, είχε πάρει και τα πάντα στο Super 3 γιατί ήταν πολύ οργανωμένος, αλλά κάνανε ανοίγματα με τα λεφτά. Δηλαδή κάνανε κορέο, κάνανε pyro show, κάνανε τρομπέτες, τύμπανα και τα λοιπά, χώναν την ομάδα μέσα και από εκεί. Βέβαια. Εντάξει. Βέβαια. Αλλά ο λαός του Ηρακλή, σε σχέση με τους τρεις για μένα που είμαι Ηρακλειδέας προσωπικά, είναι πιο δυνάτος. Απλά είναι πιο λίγος. Δηλαδή άμα οι 300 θα πει, και αυτό είναι και πιο καλός. Γιατί όσο πιο λίγοι, τόσο πιο οργανωμένοι και πιο καλά κάνουν τη δουλειά. Τους βλέπεις. Κοίταξε να δεις, ένας ουδέτερος, άκουσε με λίγο, όταν ένας ουδέτερος πηγαίνει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, παραδείγματος χάρη ένας ο οποίος δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ολυμπιακός ούτε τίποτα και πάει να δει. Θα προτιμήσει λοιπόν να πάει στην Τούμπα, να σου πω γιατί. Γιατί τα ντεσιμπέλ εκεί είναι περισσότερα. Έχει περισσότερο σασυρμά, έχει περισσότερη ένταση, περισσότερη ενέργεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε κάνει το απόγευμά σου να γίνεται καλύτερο. Το να πάω παραδείγματος χάρη, όπως λες και εσύ, στο Καφτατζόγλιο, το οποίο είναι μισοάδιο. Και να βλέπω, ας πούμε, κερκίδες οι οποίες προκαλούν θλίψη, και δεν το λέω υποτιμητικά αυτό, έτσι, θα με κάνουν και, που είμαι εγώ που είμαι, που δεν είμαι οπαδός, έτσι. Λοιπόν, ναι. Τι να πω από εκεί και πέρα. Σε γιατί που να που πάω. Κατάλαβες. Πάντως, για σας, φέτος, το λέω, γιατί σας ρίχνω ένα μερίδιο ευθύνης, αν μου επιτρέπετε, ευθύνεστε πολύ για την κατάσταση αυτή του Ηρακλή.
που είναι σε αυτή τη στιγμή, γιατί φέτος θα έπρεπε να ήσταν πολύ πολύ πιο συσπειρωμένοι και θα έπρεπε, αν δεν μπορούσατε τουλάχιστον να γεμίζετε το καφτατζόγλιο συνέχεια, τουλάχιστον στα μεγάλα ιστορικά παιχνίδια θα έπρεπε να το έχετε γεμίσει. Και δεν στηρίξατε τον Παπαθανασάκη όσο θα έπρεπε να τον έχετε στηρίξει. Συμφωνώ μαζί σου ότι το πρόβλημα του Ηρακλή, όχι, βασικά διαφωνώ, γιατί το πρόβλημα του Ηρακλή δεν είναι οικονομικό. Συμφωνώ στο μέρος που λες ότι έπρεπε να στηρίξει περισσότερο και να πάει περισσότερος κόσμος, αλλά το πρόβλημα του Ηρακλή δεν είναι οικονομικό. Όταν έχει συνολικά 2,6 εκατομμύρια να διαχειριστείς και μετά να πληρώσεις τους παίχτες κτλ. Βγαίνει περίπου στα 2 εκατομμύρια, ναι. Άρα έχεις και ένα 500άρικο να βάλεις στην άκρη, ναι. Και αυτή τη στιγμή είσαι μέσα και δεν έχεις ούτε ρεύμα. Να πούμε, λες και είσαι άνεργος και έχεις να δουλεύεις 15 χρόνια, σου έχουν κόψει και το ίντερνετ και το φως. Κάπου αλλού μπάζει η ομάδα. Και τον Παπαθανασάκη το στηρίξαν οι οπαδοί. Και πέρυσι που ανέβηκε πήγε και στο πέταλο και φωνάζαν και υπέρ του και όλα καλά. Αλλά έδειξε κινήσεις και πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά. Εσύ τώρα τι πιστεύεις, ότι αυτοί που είναι, που αγαπάνε τον Ηρακλή και τον κρατήσαν όλα αυτά τα χρόνια, και είτε είναι οπαδοί είτε είναι όπως θέλεις να το πεις, δεν τα βλέπανε αυτά, πιστεύεις? Ρε φίλε, άμα δεν υπάρχει κάποια καλύτερη λύση, εγώ απλώς ο παδός θα πάω να πάρω την ομάδα να τη διαχειριστώ. Με τι λεφτά? Για να κόψουνε στον Ηρακλή το ρεύμα, θα πρέπει να περάσει πάνω από ένα πεντάμινο εξάμηνο απλήρωτο. Δεν το κόβουν από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα λοιπόν, αυτοί που ενδιαφερόντουσαν και αγαπούσαν τον Ηρακλή και βγαίναν στα ραδιόφωνα και φωνάζανε, θα πρέπει να τα ξέραν αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Ρε φίλε, ο Ολλανδός, ένα παράδειγμα, 38 Ηρακλήδια, ναι, έτσι, που ασχολείται, ναι, πολύ. Δεν βγαίνει και λέει ότι ρωτά και τον Παπαθανασάκη 100 φορές και του λέει όλα είναι καλά και μην ανησυχείς. Και τώρα τα μάθαμε τα προβλήματα, ότι οι ίδιοι παίχτες δεν λέγανε ότι δεν είναι. Τον Ολλανδό. Εγώ τι να κάνω, να μυρίσω τα νύχια μου? Τον Ολλανδό, θα σου πω κάτι. Του ρίχνω μία ευθύνη ότι άρχισε να μιλάει για τον Ηρακλή όταν είδε ότι ο Ηρακλής έχει πρόβλημα. Προτού μάθει ότι ο Ηρακλής είχε πρόβλημα, το πρόβλημά του ήταν ο ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, εδώ παίζαμε με τον Παναθηναϊκό, νικήσαμε τον Παναθηναϊκό και τους έταζε πριν με 100.000. Τέλος! Τέλος πάντων. Την έχουμε να πληρώσουμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Τι τον έριξε? Ο Φορτούζη τον έριξε. Ο Φορτούζη, ναι. Φορτούζη, πάμε, ναι. Πάμε, έλα, φίλε, πάμε, ναι, γραμμή. Έλα. Πιο γρήγορα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Λοιπόν, Κωστή, μετά από κάτι σαν, θέλω να θυμηθείς μια ιστορία παλιά που ήμουν ψιλοπαρό, ας την πω μετά, αφού πήγα στον Νίκο. Λίγο να σου πω λίγο, να δώσω εγώ, επειδή έχω μιλήσει με Αλβανούς, Βορειοπυρώτες, ξέρω πώς πέσουν. Καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στο Χαράλαμπο, έτσι, να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, να σου πω εγώ το λόγο, αρχή αυτό, γιατί που λες, εγώ δεν το πιστεύω, δεν ισχύει καθόλου. Ο λόγος που γίνονται ΠΑΟΚ και Άρης, όπως ξέρω ΠΑΟΚ και Άρης, για να χρήσεις δεν γίνονται καθόλου, είναι δύο. Όπως έτσι θα συμφωνήσει και γνωρίζει για αυτούς μερικούς, γιατί έχουν μιλήσει και με εσένα, Κώστα. Ο λόγος που γίνονται, Γιάννη, είναι λόγω Κρίστη Βαγγέλη. Κώστα, αυτός το έχουν πει και εσένα, έτσι, ναι, ή κάνω λάθος? Για πες το. Κρίστη Βαγγέλη. Λόγω Κρίστη Βαγγέλη έχουν γίνει κάποιοι Αλβανοί πάρα πολύ εργανοί. Για τους προγραμματές παλιά, εντάξει. Και ο λόγος που γίνονται ΠΑΟΚ είναι λόγω εμβλήματος και όχι λόγω τούμπας. Α, μπορεί και αυτό, ναι. Παίζει και αυτό. Θυμίζει, λέει, το δικό τους το έμβλημα. Ναι, το δικέφαλο που έχουν βάλει. Μπράβο, ναι. Και παίζει και αυτό. Οι παλιοί Αλβανοί που έχουν έρθει, δεν έχουν στην Ελλάδα, γίνονται πολύ αργιανοί λόγω του Κρίστη Βαγγέλη. Εντάξει, είχαν μεγάλη επιρροή. Ο Κρίστη Βαγγέλη είχε επιρροή πάρα πολλούς Αλβανούς και εντάξει, γουστάραν γιατί τότε κάτι είχε καλή ομάδα. Δεν θα διαφωνήσουμε, ναι. Ναι. Συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, πάμε στο άλλο. Κωστή, θέλω να θυμηθείς κάτι το οποίο σήμερα γυρνούσαμε με δύο φίλους. Συνέλευσε Αλφα Σίγμα Άρης όταν ανέβηκες Κιμήνης για Γράντα και έγινε το κοντρούλιο γάμος. Θυμάσαι? Είχα πει για το Γράντα. Που σε βλακώσα και σηκώθηκε ξανά, όρμηξες, λέω. με ορμήξαν καμιά 30-40 άτομα. Ναι, και λέει, σηκώθηκε, λέγει ξανά. Σηκώναμε που λες και πέφτω. Εγώ με άλλους απέναντι στους 30. Ήταν, ναι, η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη μέρα που ο Τσαλτίδης έκανε, ναι, δημοσιογραφική παρουσία. Τι λες? Ναι. Και ο Τσαλτίδης, ναι, άμα, ναι, το ρωτήσεις. Ναι, αυτά αυτός, ας πούμε. Αυτός ο τρελός, λέει. Ποιος είναι αυτός ο τρελός, λέει. Τα άκουσα από τον Χρήστο εδώ και το θυμηθήκαμε. Το είπε ο Χρήστος, λέει, έτσι και έτσι ο τρελός, λέει. Ποιος είναι, λέει. Με ορμάνε, με ορμάνε, με ορμάνε 30 άτομα πίσω, εγώ πίσω, φτάνω στον τοίχο. Δεν είναι. Λέω, επίθεση. Λέω, έναν θα πιάσω, έναν. Λέω, μια ζωή μέσα στις νύχτα και στις μανούρες. Ένα θα πού να τους πιάσει τα γουρούνια εκεί σε πια. 30 γουρούνια. Αυτή είναι, ρε, μαθημένη στην πάλη, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Αυτή είναι μαθημένη. Χαμένος, μα χαμένος για χαμένος. Ναι, ναι, ναι. Μα είτε ορμήξεις, είτε δεν ορμήξεις, θα φας ξύλο. Θα φας ξύλο. Οπότε ορμάς. Και ό,τι δώσεις και ό,τι φας.
Κωστή, θα σε σκοτώσουν, δεν πα σε πρίξουν στο ξύλο. Γιατί Νίκο, να σε πει το όλος ο Μητροπόλος με τον Μπέρι. Εκεί έχει, έχει πολύ. Κωστή, θυμάσαι εκείνο. Του Βλαχόπουλου την κρεπερή, ρε. Ναι, ναι, που μπήκες μέσα και ο Πέτρο. Δεν μπήκα μέσα. Εκεί που περνάω απ' έξω, βλέπω μια καρέκλα να φεύγει από πάνω. Βλέπω ένα σκαμπό μετά. Πρώτο παιχνίδι. Το άλλο το ωραίο ήταν όταν δούλευα εκεί στο, στο ασύγκριτο στενό της Προξένου Κορομιλά. Και ο Σαντουιτσάς, ο Σαντουιτσάς, ο οποίος μετά ήταν μάγειρας στο εστιατόριο του Σαουρίδη. Χρύψου μου λέει, έχει κυτρινήσει ο τόπος. Τι έχει κυτρινήσει ο τόπος? Έρχονται οι Εργιανοί. Λέω, για ποιον έρχονται? Για ποιον έρχονται, λέει, για μένα. Αυτά είναι. Πάω, κρύβομαι στο Λεβιτοστάσιο. Έχω δώσει όμως μια φωτογραφία του Πέρι. Ο οποίος ηγείτο της εκδρομής του Άρη μέσα στη Φιλαδέλφια σε εκείνο το 6-0. Όπου κατέβηκα μια 8-9 χιλιάδες Αργιανοί, 7 πόσοι κατέβηκαν, μαμελούκι. Και έγινε ο Πέρι, κάνω μεγέθυνση τη φωτογραφία του Πέρι. Έβγαζε ο Λευτέρης ο Δούκας ένα, ένα περιοδικό, το Play Ball. Και είχε την εκδρομή, είχε την εκδρομή και είχε τον Πέρι. Και λέω στις κοπέλες που ήταν εκεί πέρα τηλεφωνήτριες, αν μπει αυτός, θα με ειδοποιήσετε. Δεν με νοιάζει αν μπει κανένας άλλος. Ήταν πρωτοπαλίκορο ο Πέρι τότε. Ναι, και, μπαίνει, και μπαίνει ο Πέρι μέσα. Εγώ είμαι στο Λεβιτοστάσιο και άλλοι να παίξω. Σε λείπει ο Πέρι τότε. Ναι, κάτσε τώρα. Λέει, μπαίνει μέσα σαν το Σπύρο Καλογύρου. Στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Αμάν. Λέγε! 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 Η άλλη κατουρίθηκε. Κατουρίθηκε στην καρέκλα. Τι να το πει εδώ, φίλε. Άστα, άστα. Θες να αγωστεί παλιά, εντάξει, είχες και στα δικά σου, αλλά... Ρε τον Μπέρι σαν το Σπύρο Καλογύρου στη Στεφανία. Στεφανία, σ' αγαπάω. Εκείνη τη μούρη και το κτίνο. Πού πας, ρε σκύλο. Πού πας, ρε τσομπανό σκύλο. Θα τη βγάλεις καθαρή. Καλό βράδυ, πάμε επόμενη γραμμή. Παιδιά, πιο γρήγορα λίγο στις γραμμές. Θα τη βγάλεις καθαρή, ρε φίλε, με εκείνο το κτίνο, να πούμε. Πούρεκες. Δεν γλιτώνει. Να σου την πέσει τώρα Κούρκουλος, Καλογύρου και Γιώργος Φούντας. Δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνει. Θα φας πολύ ξύλο, φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Επειδή πολλοί κόσμοι βγαίνουν και στο ράδιο και αηδιάζει και καλά κάνει με τους δίθεν αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτοί έχουν βαλθεί Σαββατοκύριακα και νύχτα να τσακίζουν τα πάντα. Τι τσακίζουν? Τι ΕΚΑΣ καταργούν, τι ΦΠΑ 24, τι έμφυα. Δεν τα κάνουν αυτοί, από πάνω τους έχουν δώσει εντολή. Αυτοί προβατάκια δηλαδή. Όποιος και να ήταν, και ο Μητσοτάκης να ήταν προβατάκια. Δυστυχώς, ναι. Δεν έχω δηλαδή εγώ να πω κάτι κακό για τον Τσίπρα και, για να ελπίζω σε κάποιον άλλον. Όσο διαχειρίζεσαι αυτό το σάπιο σύστημα, ναι, εννοείται, έτσι συμφωνώ απόλυτα. Αλλά επειδή πολλοί κόσμοι βγαίνουν και ιδιάζει, καλό είναι να αντιδράσουμε κιόλας. Δηλαδή, όπου λέει, ο Γαλλία γίνεται χαμός. Αύριο 11 το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλο έχει πορεία. Στην Αθήνα 5 ώρα θα πάνε στη Βουλή την Κυριακή. Θα πάνε, ρε φίλε, δύο διαφορετικές ομάδες. Μα και πλακωθούν. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως? Να ξέρεις. Κάτι στην τηλεόραση τώρα. Δεν πλακώνονται. Τα σωματεία πάνε οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι λαϊκές επιτροπές γειτονιών. Αν αυτοί οι 15.000 που πάνε στη Θεσσαλονίκη γίνουν 30 και 50, στην Αθήνα γίνουν 100, δεν θα είναι τα ίδια πράγματα. Θέλεις να σου πω ένα, κάτι σε αυτό το κομμάτι? Επειδή το έχω σκεφτεί. Έχουμε διαιρεθεί σε πολλές. Συγγνώμη λίγο. Έχουμε διαιρεθεί σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Έτσι, μπράβο, είναι αυτό. Και η δύναμή μας που είναι κοινή, μάλλον το πρόβλημά μας που είναι κοινό. Έχει σπάσει. Δηλαδή, εγώ έχω το ίδιο πρόβλημα με τον Νίκο. Εγώ, ας πούμε, παοξής, αυτός ο Ολυμπιακός. Απλακωθούμε. Ή εγώ, ξέρω εγώ, δεξιός, αυτός αριστερός. Ή ξέρω εγώ ορθόδοξος, αυτός. Έχει κάτι να μας χωρίζει πάντα. Έχει κάτι να μας χωρίσει. Που εντέχνος μας βάζουν να χωριστούμε και να διαιρεθούμε. Δεν πρόκειται ποτέ να πάμε ευθεία. Και να πω και κάτι στο φίλο. Εδώ παίζει ο ΠΑΟ και είναι χρυσαυγίτες ένας σύνδεσμος. Αριστερή ο άλλος. Αλβανία από τη μια, Ρώσια από την άλλη. Τι είναι αυτή η δουλειά? Ίσως να είναι και κάτι το οποίο μας αποτρέπει να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Γιατί στη Γαλλία, αν βγει παραδείγματος χάρη 100.000 κόσμο και τα κάνει λαμπόγιαλο, ξέρει ότι έχει δύναμη ο πρόεδρος της Γαλλίας να βγει και να κάνει 5-10 πράγματα. Ενώ εμείς, αν βγούμε, όπως η Κρητική, ας πούμε, έτσι, ήρθαν από την Κρήτη, πλακώσαν εκεί τα παιδιά τους, στην ουσία τους αστυνομικούς, τους πλακώσαν εκεί στο ξύλο, να πούμε, σπάσανε, κάψαν, φύγανε. Τι να κάνει ο Τσίπρας? Και να θέλει, μπορεί να κάνει κάτι, που είμαστε δέσμοι. Ο Τσίπρας κατηγορείται για ανακολουθία λόγου. Ωραία, δηλαδή, να παραιτηθεί. Λογικό ναι, αυτό. Ο Τσίπρας γι' αυτό κατηγορείται. Ότι. Απ' την άλλη μεριά όμως, χθες που είχα τον Σιριζέο εδώ, τον Βασίλη τον γιατρό, είπε το άλλο κομμάτι. Πρέπει να το ακούσουμε και αυτό. Ότι. Ο Τσίπρας
είχε να απευθυνθεί σε ένα λαό που αν του έλεγε την αλήθεια δεν θα τον έβγαζε στην εξουσία. Μάλιστα. Άρα αναγκάστηκε να πει ψέματα για να πάρει την εξουσία για 4 χρόνια και μετά να φύγει. Το καταλάβες? Εγώ... Αν λέω κάτι λάθος, το ξανασυζητάμε. Αυτό ήτανε. Αν είχε να κάνει ο Τσίπρας με έναν όριμο λαό, ο οποίο θα του έλεγε παιδιά είναι δύσκολα τα πράγματα, θα πολεμήσω αν τα καταφέρω. Κάτσε ρε, θα... περίμενε ρε 21 λεπτό. Στο δημοψήφισμα δεν πήρε ο λαός την ευθύνη επάνω του. Ο Τσίπρας μαζί θα... δεν ήμασταν που βλέπαμε τα ATM το βράδυ εκείνο. Ναι, ναι. Ο Τσίπρας θα έπρεπε να μην βγει πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι. Να βγει κάποιος οποιοδήποτε, δεν με ενδιαφέρει. Ποιος πάμε, το στήριξε ρε ο κόσμος. Ακού. Ναι, γιατί. Γιατί. Για... Κακό, λέω. Γιατί. Το, ο Τσίπρας, εφόσον η λαϊκή εντολή ήταν όχι. Όχι. Και ο Τσίπρας πήγε και έφερε το ναι. Λοιπόν. Και κάνει εκλογές και βγαίνει. Δεν φταίει κανένας Τσίπρας. Ναι. Συμφωνούμε. Αυτό, δεν ναι. φταίει κανένας Τσίπρας που κάνει τα δε... μέτρα του ναι. Ναι. Αφού τον ψήφισε ο λαός, σκάστε και μιλάτε. Πολύ καλά. Απλά. Και επίσης να πούμε ότι είναι ευλογία για την Ελλάδα που με αριστερή κυβέρνηση παίρνανε αυτά τα μέτρα. Γιατί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα θα σκοτωνόμαστε στους δρόμους. Θα είχαμε πόλεμο. Έχει πει και ο Ανιέλη στην Ιταλία. Θα είχαμε πόλεμο, σίγουρα. Αλλά εδώ αυτό που λες τώρα, ας σκεφτούμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε με το ΚΚΕ. Το μόνο κόμμα που λέει ότι εγώ σε αυτό το σύστημα, αν κυβερνήσω, δεν θέλω να κυβερνήσω γιατί αυτό είναι σαπισμένο και θέλει ανατροπή. Άλλο αν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ουτοπία. Αλλά είναι συνεπές και λέει: εγώ να κυβερνήσω σε αυτό το σάπιο σύστημα δεν πρόκειται. Να πάρει ο λαός την εξουσία και μετά παίρνουμε μπροστά και κοινωνικοποιούμε και τα μέσα παραγωγής και φέρνουμε αυτή την πρότασή του. Δηλαδή το 2012 που όλοι το βρίζανε και λέγανε: θέλετε να κυβερνήσετε εκεί, Παπαρίγα. Αποδεικνύεται αυτό που είπες πριν, ότι και ο Μητσοτάκης να έρθει, και ο Τσίπρας να έρθει, και ο Κουτσούμπας να έρθει. Όσο κουμάτο κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, καλό βράδυ, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους, σαν κομμουνιστές. Έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Τα λέμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Κωστά. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, φίλε. Να εκατοστήσεις. Να εκατοστήσω, να μαλώνουμε. Ναι. Φίλε, μην το λες να τα εκατοστήσει, γιατί μείνανε μόνο 35. Ναι. Άστο. Δεν μου λέει. Αν και ξέρω ότι τις ευχές δεν τις αποδέχεις και πολύ. Δεν τις πιστεύω γιατί είναι θεωρητικές. Χαίρομαι να είμαι. Κοίταξε. Ο πιο δύστροπος άνθρωπος την καλή την κουβέντα τη θέλει. Ας είναι και ψέματα. Πραγματικά. Τη θέλει. Εντάξει. Τη θέλει. Σίγουρα. Αν και με τις κατάρες έχεις ένα θεματάκι. Με τις κατάρες. Ενώ με τις ευχές. Ενώ δεν θέλεις τις ευχές, αρτσώνεσαι και στις κατάρες. Ναι, σωστό αυτό. Γιατί με καταργέται ο κύριος, πώς το λένε, Αυρόσιος, και εγώ του απαντώ. Ναι, δεν πιστεύεις, ρε παιδί μου, στις ευχές. Ούτε στις κατάρες. Αλλά στις κατάρες πιστεύεις. Φίλε, είτε το δώσεις ευχή, είτε κατάρα, το ίδιο πράγμα. Να σου πω γιατί. Άμα το δώσεις ευχή, θα πει ύποπτος. Γιατί με θέλει αυτός να πάω καλά. Θα αρχίσει να του γυρίσει όλο στο μυαλό. Άμα τον πει οργονά σε καλά, ρε Κωστή, να γουστάρεις, θα σε κοιτάξει ανάποδο, θα πει αυτός τώρα για να μου λέει τέτοια πράγματα κάτι θέλει από μένα. Γι' αυτό σε λέω, μην ψάχνει λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, να έρθουμε σε 2-3 θεματάκια. Να γρήγορα όμως. Όχι, εντάξει. Ένα. Ναι. Ήρεμα εσύ. Ήρεμα. Που ξενοκράτησε με Κώστα. Κατάλαβα, ρε, κατάλαβα. Γι' αυτό λέω μαλώνει. Τώρα θα ακούνε οι φίλοι του γιού μου, γιατί ο γιος μου κοιμάται και θα τον παίρνουν τηλέφωνο. Θα λένε πήρε ο μπαμπάς πάλι τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Ο φίλος του γιού μου είναι το μορφόπεδο, ξέρεις. Ξέρω, ρε, ποιος είναι. Λοιπόν, όσον αφορά να πούμε, έκανες μια. Βάλε γκολ στο Φιλικό. Ξέρω εγώ να πούμε παρομοίωση, ας πούμε, του Μπερμπάντοφ με τον Κόκκι. Όχι. Κόκκι έβγαλε καμιά 75αριά γκολ, ρε Κωστοράρη. Όχι. Ναι, σωστό. Αλλά λέω ότι, όπως λέγανε οι Αριανοί, αχ, τι ωραία μοιράζει την μπάσα. Έτσι λέγανε και οι Παοξίδες. Έβαζε και γκολ, μοιράζε και έβαζε κιόλας. Εγώ λέω για τον Κόκκι τον τελευταίο που έπεσε από τον Ονίσκο. Εγώ δεν σου λέω για τον Κόκκι τον πρώτο χρόνο, τον πρώτο δεύτερο χρόνο. Σου λέω τον Κόκκι και το έριξε στο καζίνο. Τα πρώτα 2,5 χρόνια ο Κόκκι ήταν φωτοβολίδα. Δεν αμφιβάλλω. Φωτοβολίδα ήταν. Δεν είχαμε δει τέτοιον παίχτη στο Χαριλάου. Τέτοιο παίχτη να κοιτάει δεξιά και να πλασάρει αριστερά. Εκείνος ο Αμπάρης, να πούμε ακόμα το θυμάται. Πού το θυμάται. Βγαίνει μάτι με την Τρίπολη, επέζαμε. Βγαίνει μάτι, κοιτάει δεξιά. Φεύγει δεξιά ο Αμπάρης και πλασάρει αριστερά με το κεφάλι να κοιτάει να πούμε στην εξέδρα και να πανηγυρίζει. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν είχαμε. Όχι, ξέρω, το κακό είναι ότι μετάργησε η πτώση του όμως. Εντάξει, αυτή σου λέει κάτι είδαν, αυτό λέει. Είδανε, σίγουρα είδανε. Εντάξει,
κάπου το πήρε και ψηλά τον Αμάνε. Αν και για μένα το καλύτερο φόρ που πέρασε από τον Άρη ήταν ο Αμπρέου, δεν παίζονταν ο άνθρωπος τέλος. Ο ψηλός. Ναι, ήταν κάτι. Δηλαδή έπαιξε μισή σεζόν και έβαλε 12 γκολ. Ήξερε και μπάλα για τον Μπόι. Παίκτης, ρε, ήταν. Ήξερε και μπάλα όμως. Δηλαδή. Τα σεντρεφόρ περιοχή το... δεν νιώταν με τίποτα. Με τίποτα δεν νιώταν. Εάν σου πούνε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του Άρη του 2000, ποιον θα βάζεις? Του 2000. Του 2000, ναι. Πιο ουσιαστικό. Τον καλύτερο που γουστάρεις, ρε παιδί μου, και πήγαινε στο γήπεδο και τρελώσουν να τον βλέπεις. Τον Κόκε. Ναι, ναι. Ο Κόκε είναι φίλε, ότι φιλότιμος ήταν και ο Χαβίτο, βέβαια. Mm-hmm. Ένα χρόνο έπαιξε ο Χαβίτο με τον άλλο. Έπαιζε συνέχεια στο 6-7. Ξέρεις, δεν έπεφτε κάτω από το 6-7. Ο Χαβίτο, πώς το λέγανε εκείνο τον προπονητή που έμοιαζε με τον Αρζόγλου τον ηθοποιό, ρε. Πώς το λέγανε, ένα τουάρι, ένα σαλουκουμάς που ήταν, πώς το λέγανε. Με μαύρα κύκλους έτσι στα μάτια. Με μαγουλάκια και τα. Ναι. Μόνο σε εκείνον. Τώρα θα σε τρελάνω. Σούλη Παπαδόπουλο. Όχι, ρε. Ξένος προπονητής, πώς το λέγανε. Ερνάντες. Με τον Ερνάντες, ο Χαβίτο έπαιζε τον ορισμό του εξτρέμ που έκλεινε μέσα και σκόραρε. Αυτό δεν το έκανε τα υπόλοιπα χρόνια. Ήταν ο κλασικός εξτρέμ. Που δεν τα προηγούμενα μέσα, χρόνια, ναι. πριν αυτό έμοιαζε το Σκούφαλη. Όπως έπαιζε ο Σκούφαλη, έπαιζε και ο. Ο Κάλβο ήταν εξτρεμάρα. Ο Τόνι Κάλβο που έκανε και μπούκες μέσα. Και δεύτερο σέντερφορ μπορούσε να παίξει. Χαζογκόλης ήταν. Ωραίο ήταν. Κάλβο. Ωραίος Κάλβο. Όχι, λάθος κάνεις. Τεχνηταρά ήταν. Λάθος κάνεις, φίλε. Όχι, αλλά το μυαλό του ήταν πάνω από το κεφάλι του. Εντάξει, στιγμή να ξέρει, όταν ο προηγούμενο πρόεδρο τη Μπαρσελόνα τον είπαν, ξέρω εγώ, για τον Μέση. Λέει ο Γκουαρδιόλα, κάτω λέει, εκτός από το Μέση έχουμε και έναν Ισπανό που είναι παιχταράς. Γιατί εμείς τον πήραμε αμέσως μετά το παγκόσμιο που πήρε η Ισπανία μέσα στον Καναδά, ναι. τον κάτω 21. Τότε ναι. τον πήραμε εμείς τον Κάλβο. Ναι. Δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα να έρθει παίχτης από τη Μπαρτσελώνα που σήκωσε το με ελεύθερη μεταγραφή, αλλά ξέρα στην Μπαρτσελώνα, αλλά το μυαλό του θα πάνε από το κεφάλι του. Όπως και ο Χαβίτο έχει παίξει Champions League με την Μπαρτσελώνα. Ναι. Έτσι. Δεν μου λες. Όπως ο Χαβίτ, ο Κόκε ήταν συμπαίχτης με τον Ντρογκμπά να πούμε στη Μαρσέλ. Δεν ήταν παιξεγέλασε. Όπως ο Γκαρσία, ας πούμε, ο Γκαρσία του ΠΑΟΚ είχε έρθει για τον Άρη. Αλλά επειδή υπέρχε ο άλλος ο Γκαρσία που είχαν κόντρα. Ο Νάτσο. Με τον Νάτσο στην τέτοια, του λέει τότε ο Αμορόζο, ο Ρουγανός, ο άλλος που τον είχαν. Λέει παιχταράς, αλλά θα παίζουν πάντα με 10 παίχτες. Πάντα λέει θα παίζουμε με 15. Για ποιον να ενώσε. Για τον Γκαρσία που ήρθε στον ΠΑΟ. Ναι. Θα πλακώνει τον κόσμο. Είχε έρθει εδώ πέρα κλεισμένος από τον Άρη, ρε παιδί μου, να συζητήσει με τον Άρη. Και τελικά δεν έγινε η δουλειά με τον Άρη. Και λόγω του Γκαρσία του Αλνού, γιατί ήταν σε κόντρα. Καλύτερα το παιδί τουλάχιστον πληρώθηκε από τον ΠΑΟ. Ναι. ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ για να τελειώσουμε με αυτό, πίστευα πάρα πολύ στον Νάτσο Γκαρσία. Γιατί τον είχα παρακολουθήσει σε κάποια παιχνίδια με την Εθνική. Αλλά το κακό είναι ότι ήταν άτυχο το παιδί, ναι, δεν μπόρεσε να προσφέρει. Φίατ βγήκε. Λοιπόν, όσον αφορά να πούμε για τους οπαδούς που λέτε, ναι. για τους Αλβανούς, πρόσεξε τι γίνεται. Υπάρχει κάτι διαφορετικό. Οι μεν Αλβανοί κλείνουν προς τον ΠΑΟΚ, λόγω και της σημαίας και. Οι δε βορειοϋπηρώτες κλείνουν προς τον Άρη. Για ποιο λόγο λες? Λόγω σημαίας. Έπειτα ο Άρης, μην ξεχνάς ότι είχε πολύ πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, Αλβανούς παίκτες. Όπως ναι. τον Λεκμπέλο. Ναι, είχε, μπράβο, ναι, είχε. Τον άλλον τον που πήγε στην. Πώς το λέγανε, ρε, που πήγε στην Καβάλα μετά. Μαζί με τον Λεκμπέλο είχαν έρθει. Και αυτός παιχτάρας, αμυντικό χαφ και τα δει. Ο Λεκμπέλο σε τερμπακάρα ήταν. Έπαιζε και αμυντικό χαφ. Και εξάρι έπαιζε. Και ξεκίνησε σε εξάρι. Βέβαια. Τον άλλο πώς το λέγανε όμως, μπορείς να το θυμηθείς. Πήγε στην Καβάλα μαζί. Πώς πέσαν όλες οι ομάδες μας σε τέτοιες βαλούτες, ρε. Πέρασαν καλοί παίκτες. Άσχετα δεν πήραν τίτλους. Πέρασαν καλοί παίκτες. Ρε φίλε, οι ομάδες. Κώστα, πώς πέσαμε. Εσύ πιστεύεις η ομάδα του Άρεος εκείνη της εποχής του Έκτορ Ραούλ Κούπερ φέτος δεν χτυπούσε το πρωτάθλημα? Το έπαιρνε, άνετα. Έπεσε ρε φίλε. Σε ομαδάρα. Το πρωτάθλημα γενικότερα, ομαδάρα, η ποιότητα του πρωταθλήματος ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν τότε με πολύ μεγάλο. Με μέσα Καστίγιο και έτσι δεν το έπαιρνε. Βέβαια, είχε ομαδάρα, δεν μπορείς να πεις. Με Φατί,
με τον άλλο αυτόν εδώ που θέλει τώρα η Τσέλσι, ποιος θέλει από την Πόρτο, τον Ντανίλο Περέιρα. Το κακό με τον Άρη ήταν ότι έφτασε σε αυτό το πικ, δηλαδή να παίξει μέσα με την Ατλέτικο και από εκεί και πέρα έκαψε τις ασφάλειες όλες και τελείωσε. Τα λέμε, ξέρω κάτι, έχω πολλές γραμμές. Φιλιά, πάμε επόμενα γραμμή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θυμόμαστε και κανένα παλιό, Ναι, ναι, πάμε. Καλημέρα. Κωστή. Ναι. Σήμερα είναι μόνο για ευχές, δεν είναι. Μη. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θα σου πω. Να είσαι γερός σιδερένιος για να μπορείς να μεγαλώσεις τον άγγελό σου. Καλά, μέχρι πότε θα σιδερένιος, θα ξαπλωθείς κάτω. Όχι. Δεν σου είπα εγώ την Τετάρτη ότι θα πάρεις το σπλάχνο σου και θα πας στον επιτάφιο και δεν θα υπολογίσεις ανθρώπους. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το μεγάλο coach που είναι μέσα το Χιλτίδη, γιατί μου έκανε μία πολύ ωραία αφιέρωση μνήμης, και ο κύριος που είναι δίπλα σου είπε κάτι πολύ σοφό. Ο Νίκος. Ευλογημένα, ναι, ευλογημένα τα παιδιά που μεγαλώνουν, έστω και με έναν παππού ή γιαγιά. Μαθαίνουν την ιστορία πολύ πιο καλά. Τα μπογκιτά τους είναι ακόμη στα αυτιά μου. Κωστή, πιστεύω να έχεις πάρει το υλικό και σε ετοιμάζω κι άλλο. Ωραίο υλικό, ωραία, ωραία φωτογραφία. Είδες, ναι, ναι. Είδες τον μπαμπά σου. Και το γήπεδο γεμάτο του Απόλλωνα. Ναι. Β' Εθνική ο Απόλλων τότε. Ναι, ναι. Ναι. Και με ποιον προπονητή είναι, είδες. Όχι, ποιος ήταν ο προπονητής. Ο Δανίλ. Δανίλ. Ο μπερδεύεσαι. Ο Δανίλ, ο Δανίλ, το 1966 ο Δανίλ ήταν στη Γερμανία μετανάστης. Δεν ήταν ο Δανίλ. Όχι, όχι. Μπερδεύεσαι. Συγγνώμη. Τη ΑΕΚ το είδε στο βιογραφικό εκείνο με τον Απόλλωνα. Με το Σάντος τις δηλώσεις και τέτοια, τα διάβασα. Τουαλέτα λειτουργήσε. Έχω κάνει βιβλιοθήκη εγώ εκεί. Να σου πω και κάτι. Θα ήθελα το βιβλίο του Βιβλάκη, το έχεις, έτσι. Ο Βιβλάκης είναι γείτονάς μου. Καλά, ίδια γειτονιά, τον βλέπω συχνά πικρά το Βιβλάκι. Είναι του αδελφού μου πολύ πολιτός. Πολύ καλό παιδί. Έχω, τα περισσότερα που γράφω είναι ο δάσκαλός μου. Και τώρα ετοιμάζουμε, την Τρίτη θα γίνει η εκπομπή μέσα. Θα έρθεις εδώ! Δεν νομίζω, εμείς θα κάνουμε και με τον Αχιλλέα κάτι θα ετοιμάζουμε. Δεν πρέπει. Γι' αυτό λίγο θα Κωστή, να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Όχι. Γιατί έχουν να μου αφιερώσουν τραγούδια από το Λύκειο. Δεν θέλω. Δεν πειράζει, εγώ δεν είμαι του Λύκειου. Πες εδώ και βλέπουμε. Για πες. Τις αμαρτίες μου θα σε αφιερώσω. Τις αμαρτίες τις δικές μου. Ναι, γιατί είσαι τα δάχτυλα. Αμαρτία, γι' αυτό και σε πάω, Κωστή. Αμαρτία είσαι. Αμαρτία μου, ιστορία μου. Ναι, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε την Τρίτη. Πάμε επόμενη γραμμή, παιδιά. Άκου αμαρτία. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα, ρε. Χαράματα είναι. Καλησπέρα, λες. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλά, εγώ σου εύχομαι, όχι πολλά χρόνια καλά. Πολλά είναι ήδη, ρε φίλε. Άμα ένα πεθάνουμε αύριο. Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, Κώστα, δεν ξέρω. Καλησπέρα και Νίκο. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι σήμερα με την ΑΕΚ. Όχι, δεν το είδα. Δεν το είδες, Πήγα στο γιατρό να κάνω ανάταξη σπονδύλου. Α, γιατί είχα ακούσει ότι θα το έβλεπες. Δεν το είδα, δεν το είδα. Λοιπόν, θα δω τον τελικό αύριο Bayern. Πώς το λένε. Ας την Bayern, ο άνθρωπος πήρε να πει για την Άκη, για την Bayern μας λες τώρα. Πες μου πάλι, κάρι μου, για την Άκη και τι θα πεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, Νίκο, αν είδες εσύ, έστω στιγμιότυπα, αν είδατε. Είδα κάποια λίγα στιγμιότυπα, ναι. Το μήνυμα ελήφθη, Κώστα. Το μήνυμα ελήφθη. Ο Λαμπρόπουλος, ο διαιτητής, υπερποκλητικός, δεν έδωσε δύο καθαρά πέναλτι. Έτσι και ειδικά το ένα πέναλτι θα ήταν και κίτρινη κάρτα. Οπότε είχε ο ποδοσφαιριστής του Πανιωνίου, είχε και άλλη κίνδυνη κάρτα, θα παίζει με 10. Πάλι καλά, μετά μπήκε, μετά από κάποια δευτερόλεπτα μπήκε το γκολ του Μάνταλου. Και... καλά, αυτά θα τα περιμένεις τώρα. Τη μάχη θα τη δώσεις. Δεν θα περάσεις αλόβητος. Τα βάλες με την αρκούδα. Τα βάλαμε με την αρκούδα. Ναι. Εμείς ακόμα ματωμένοι είμαστε, κάτσε. Έχεις και εσύ στην ανύποπτη στιγμή να την περιμένεις στραβή. Τα βάλαν οι παοξίες με την αρκούδα. Ξέρεις ποιο έργο με θυμίζει. Ποιον? Το ξέρω, το Ξανθόπουλο που τα έβαλε με την Αρκούδα. Ο Ξανθόπουλος και η Αρκούδα ήταν ο Ανέστης Βλάχος με αλυσίδα Ελβιέλα πάλι. Τι θα μας πείτε. Λέγε. Δεν το είδα, δεν το είδα. Θα σου πω ψέματα, δεν το είδα. Ρε εσύ, ο Μαρινάκης θα τον αφήσει το Μελισανίδη έτσι εύκολα. Του έκανε κουνέρι τώρα με το κύπελο και θα τον αφήσει έτσι εύκολα. Α,
αν βλέπατε δηλαδή, δηλαδή μια άλλη φάση, δηλαδή και γινόταν ένα κόρνερ, λοιπόν, και εκεί όχι σπροχνόταν, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μαζί με τον Γιώχανσον, ένας παίκτης του Πανιούνιου, δεν θυμάμαι γιατί, πώς το λέγανε κιόλας, πήγαμε στο γήπεδο και βγάζει κίτρινη κάρτα στο Γιώχανσον. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Άκουσε τι θα σου πω. Αυτά τα πράγματα δεν θα σε παραξενεύουνε. Όχι, ρε, για το καινούριο. Ξέρεις τι να φοβάσαι. Όταν θα βλέπεις τον Γιώχανσον να κάνει το τάκλιν με το λεβαδιακό στην καροτίδα, παραδείγματος χάρη του Μάτζιου, και ο διαιτητής επίτηδες να μην του δίνει κίτρινη κόκκινη κάρτα. Εκεί να αρχίζεις να φοβάσαι ότι ο Μαρινάκης, επειδή είναι και μπελιστής, θα το γυρίσει αλλιώς το θέμα. Δηλαδή θα λέει, ορίστε η ΑΕΚ φάζει τις μικρές ομάδες. Εκεί να φοβάσαι. Μη φοβάσαι τώρα το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που δεν σου έδωσε την κάρτα ή που δεν έδωσε κάρτα στον αντίπαλο. Οκτώβριος κοντά είναι. Πάντως είναι κοντά. Προχθές ο Γκυρτζίκης μάζεψε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθηνάς 37 ενώσεις. Είπες τίποτα? Καληνύχτα. 37 ενώσεις. Καληνύχτα. Έγινε για χαρά. Αυτή η πόλη λέει θα βγάλει, λέει κόσμο στο δρόμο για κάνα γαλακτερό, λέει. Μετά από κανένα ντέρμπι, λέει, με τον Γαύρο και καμιά, λέει, πτώση, λέει, στη Β' Εθνική. Ναι. Για κανένα άλλο λόγο, λέει ο 321. Ναι. Ο άλλος μου λέει, μη λέει σημεία και τέρατα σαν τον κόκκινο, λέει. Σε εκείνη την εκδρομή Αργιανή στη Φιλαδέλφια το 1999, ούτε 800 άτομα δεν ήταν. Πού τους είδες στους 7.000? Προπαγάνδα. Φίλε, δεν ξέρω πώς ήταν, για πολλές χιλιάδες τους είδα. Ζητώ συγγνώμη, 500.000 δεν ξέρω. Πάντως ο Πέρι ήταν αρχηγός. Μην κλωτσάς. Η 987 οπαδός του Πασεραϊκού και προσωπική μου φίλη. Κύριε Ραπτόπουλε, τι λέει ο κύριος? Λέει ότι η καλύτερη ατμόσφαιρα είναι στην Τούμπα. Μάλλον δεν μιλάνε για ποδόσφαιρα τελικά. 1000 παόκια ίσον ένα λεοντάρι. Πανσεραϊκός η κυρία. Οκ. Okay. Αρχιτέκτον. Δεκτών. Άμα είναι και αρχιτέκτον. Έτσι. Κάνω πάσο. Έτσι. Η τέχνη πάνω απ' όλα. Ναι. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μαρτύσει καμιά βίλα. Άσε, μη με καμιά το... πισίνα. Μη με το πιάνει. Όχι. Ξέρω, είσαι πονεμένη ιστορία. Μη χτυπά. Πάμε. 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 Επόμενη γραμμή. Μη με μιλά. Καλημέρα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Τι λέει? Καλά λέει. Εσύ τι? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πάω και είμαι από τα σπρώμα βασιλικά, σε παίρνω. Από τα σπρώμα βασιλικά. Βασιλικά. Από τα βασιλικά, ναι. Στα βασιλικά. Και αυτό το γκολ όμως που τρώει ο γκολκίπερ του Πανιωνίου, ρε φίλε, είναι. Στα βασιλικά μένει, ε. Ναι, ναι. Στο γιατρό, πάω στο γιατρό. Όχι. Εκεί, στο γιατρό. Είναι φίλος μου ο γιατρός. Συμμαθητής μου. Δεν το γουστάρω, δεν το γουστάρω. Δεν το γουστάρεις στο γιατρό. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Για πες. Δεν είναι για παραπάνω γιατρός. Δεν είναι για παραπάνω, μάλιστα. Εντάξει. Για πες. Πώς τη βλέπεις την Παοκάρα στα πλέον? Την Παοκάρα στα play-off. Βλέπω να μένεις με τον Ίβιτς προπονητή. Ναι. Τον Κουλούρη σεντερφόρ. Ποιο κουλούρι δεν θα πω, πρέπει να το αποκοτευτούμε πάνω. Η γραμμή σου είναι άθλια και στα γεια βασιλικά. Γεια σου, φίλε, στα βασιλικά να πούμε. Εκεί η Vodafone τι είναι, δεν έφτασε ακόμα? Η Vodafone, ας μην μιλήσουμε καλύτερα. Ναι, μην συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι, εντάξει, εντάξει, δεν το ξέρω. Εντάξει, ρε, γενικά ξέρω. Η κινητή τηλεφωνία αντιμετωπίζει προβλήματα. Κάνουμε προσπάθειες και αυτοί κάνουν προσπάθειες και εμείς. Σαν τον Οτέ τον παλιό που σήκωνε στο τηλέφωνο καμπάνα. Δεν έχει καμπάνα. Καμπάνα. Ναι. Σαν τον Οτέ τον παλιό δεν υπάρχει. Άκουγε εσύ και άλλοι 500 από γύρω. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι ωραίες εποχές, ε. Μπαίνα στη γραμμή, άλλη μέσα. Τι θες, ρε φίλε? Να κλείσω, εγώ πήρα Γερμανία, ρε πουλάκι μου. Εγώ πήρα το γιο μου να πούμε που είναι φαντάρο στο σουφλί και βγήκα αντίστοιχο. Ωραίο σώτε, εκείνη τη εποχή. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλά, φίλε, ναι. Τάσος από Βόλο. Γεια σου, ρε Τάσο Βολιώτη. Ωραίο ο Βόλος. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μέσα από τώρα Βόλο είσαι? Λίγο έξω από το Βόλο. Πώς λέγεται το μέρος? Αλικές. Λοιπόν, Αλικές Βόλου, έχω κάνει διακοπές. Λοιπόν, πήγα, ρε παιδιά. Στις Αλικές, όταν ήμουν πολύ φτωχός, ναι. Πήγα να πούμε, στο Βόλο τελευταίες μέρες των διακοπών το καλοκαίρι. Την ναι. Πρώτη αγωνιστική την είδα εκεί. Ναι. Παραλιακά δεν θυμάμαι που ήταν εκεί σε ένα μέρος. Μήπως πήγες Αλικές? Δεν θυμάμαι, κάτω ήταν. Και λέω, επειδή είμαι ελφάν του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, αλλά πες το γρήγορα, μας πάρει ναι. Ώρα. Θα σου πω ποιο μέρος μ' άρεσε εκεί. Ποιο? Ο Λαβρέντης Διανέλος. Ναι. Καταγόταν από τον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Μάλιστα. Είναι ψηλά στο Πύλιο. Και το λέω, πύλιο πάνω, ναι. Και λέω, θέλω να πάω να το δω αυτό το χωριό. Και πάρω και το Κόρδοπα και εκεί το Κόρδοπα το καημένο. Ναι. Να μην μπορεί να ανέβει. Θα γκομαχούσε. Γιατί οι χαμηλά στροφές δεν μπαίνουν. Φτάνω σε ένα χωριό φανταστικό. Ναι. Και δεν το έβαλε στην κατηφόρα το Κόρδοβα. Δεν το έβαλε, πήγε στο τελευταία φορά που ευχαριστήθηκα ελληνικό καφέ
και φαγητό. Με λουκούμι. Τι λουκούμι, το λουκούμι τι για τον Κόρδοβα ήταν. 500 μέτρα υψόμετρο. Το ωραιότερο μέρος στο Βόλο. Τώρα ο Βόλος δεν μ' άρεσε καθόλου. Το λουκούμι ήταν για τον Κόρδοβα. Για λέγε. Πότε έρθει τελευταία φορά στο Βόλο. Σου λέω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, καλοκαίρι δεν σ' άρεσε. Μεγάλο πλάτανο έχει η πλατεία. Τέτοιο χωριό τα τελευταία. Και τέτοιο φαΐ, τέτοιο καφέ. Πολύ δεν φάγε το, ναι, ναι, ναι. Με το ίδιο αυτοκίνητο ήρθε. Αφού κατούρισε, ρε φίλε, 30 πέτρες ή πια νερό από εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή. Α, φοβερό το νερό. Τι λε τώρα. Εγώ δεν μένω. Μένω από την άλλη πλευρά, από την απέναντι. Κοντά στην Αχιάδωνα. Εντάξει. Φτωχό περιοχή είναι. Ναι. Αλλικέ. Ναι, ναι. Για λέγε. Έτυχε να ακούω τώρα, α πούμε, και κάποιο πήρε πριν τηλέφωνο και είπε για το. Για το όσο έχει να κάνει οι Αλβανοί ότι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ και για του βορειοπυρώτε. Ναι, ο Αριανός το είπε. Εσύ τι είσαι, Αριανός. Όχι, εγώ είμαι προοκτήτης. Βορειοϋπειρώτης δεν είσαι. Βορειοϋπειρώτης είμαι, ναι. Α, Βορειοϋπειρώτης, ωραία. Ναι, μήπως είσαι Αλβανός και λες ότι είσαι Βορειοϋπειρώτης. Όχι, ρε, εντάξει. Είσαι κανονικός. Τώρα, ρωτάβουλε. Σιγά σιγά θα το πει να σου πει και το πιστεύω, να πούμε. Καλά. Άκου, δεν μιλάτε. Σε έχω ακούσει πολλές φορές να το λες και λες, ας πούμε, ότι οι Βορειοϋπειρώτες είναι Έλληνες. Δεν είναι Αλβανοί. Για πες πάλι, ας τον πάλι καραφούς. Άκου, ποιο είναι το κόλπο. Άμα σηκώνουν βάρη 200 κιλά είναι Έλληνες. Λοιπόν, άμα πουλάνε ναρκωτικά είναι Αλβανοί. Άκου να το κόλπο έτσι είναι εδώ. Να ξέρεις. Λοιπόν, θα με ακούσεις λίγο. Ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, από αυτούς που ήταν στην Άρση Βαρών όλοι, εκτός από το Πύρο Δήμα που ήταν Έλληνας Βορειοϋπειρώτης, όλοι οι άλλοι ήταν Αλβανοί. Τον Περεδήμα. Εντάξει. Ο Πύρος. Α, Πύρο Δήμα. Τον Πύρο Δήμα. Αυτό ήταν το όνομά του και εκεί. Δεν άλλαξε όνομα. Ωραίο. Ήταν Αλβανοί. Είναι Έλληνας. Ήταν Βορειοϋπειρώτης. Οι άλλοι υπόλοιποι ήταν Αλβανοί όλοι. Ο Νίνης τι ήταν. Ο Νίνης και αυτός από το χωριό του Πύρου είναι. Άρα είναι Έλληνας. Έλληνας. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι Αλβανός. Αλβανάρα. Αλβανάρα. Ναι. Ο Καπίνο τι είναι. Ο Καπίνο δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει, πιθανό να είναι Αλβανός. Δεν μου λες εσύ είσαι Παοξής. Εγώ είμαι Παοξής. Όταν έπεσε Πάοκ Παναθηναϊκός και ήρθε ο Νίνης εδώ, φώναζες με τους Παοξίδες. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, φώναζες. Όχι. Επειδή ξέρω ότι ο Νίνης είναι Βορειοϋπειρώτης. Τι σχέση αυτό είναι. Και πώς υποστήριζες τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή το φρόνημά σου ήταν πίσω από τον ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα. Κάτσε ρε, το ζητούμενο είναι να μας πει το παιδί που είναι στο Βόλο, είναι Βορειοϋπειρώτης και έγινε ΠΑΟΞης. Πώς έγινε. Πώς έγινε. Εγώ είμαι ΠΑΟΞης εδώ και πολλά χρόνια, δεν είμαι τώρα ΠΑΟΞης εγώ. Πόσο χρονών, πόσο χρονών είσαι. Από το 1985 είμαι ΠΑΟΞης εγώ. Εσύ πόσο χρονών είσαι. Πριν έρθω ακόμη στην Ελλάδα. Α, πριν έρθεις ακόμα. Α, μάλιστα, ωραίος. Έχει τύχει τότε, ας πούμε, να είχα αγοράσει τηλεόραση και την χρονιά. Άκου να δεις πώς τυχαίνει μερικές φορές. Αγόρασες τηλεόραση, ναι. Ναι, ωραία. Την χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Κρουντίχ, τι είναι η τηλεόραση. Άσε τη μια τηλεόραση τώρα που. Ασπρόμαυρη, ναι, ωραία. Άστο να πει αυτό που θέλει να πει. Τηλεόραση. Θα μας βγάλει την Παναγία. Και έτυχε να ακούσω να δω η Αθλητική Κυριακή πρώτη ή δεύτερη φορά. Ναι. Όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και αν είναι Αργυρίου και. Και αντίκρισα την Τούμπα και έμεινα, τελείωσε. Κόκαλο. Αυτό ήταν. Κόκαλο. Τώρα που την αντικρίζει, τι έγινε, κόκαλο παλί. Έχω έρθει πολλές φορές απάνω στην Τούμπα, ναι. Και αυτό τώρα με το δικαίωμα δεν ισχύει. Εμείς το 1914, όταν κηρύχθηκε η Βορειοήπειρος ως ανεξάρτητη. Κράτος, ναι. Περιοχή, ναι, πούμε, ναι, ναι. Η σημαία της, επίσημη, είναι η ελληνική σημαία με το δικέφαλο τόσο στη μέση. Ο δικέφαλος ετός είναι οικουμενικός. Mm-hmm. Δεν έχει να κάνει μόνο με όσους είναι στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Έχει να κάνει και με εμάς. Μάλιστα. Εντάξει, γι' αυτό ο δικαίωμα αετό, α πούμε, έχει να κάνει και με εμάς. Γιατί η σημαία επίσημη τότε στου κρατήδη του Βόρειου Πύρου ήταν η ελληνική σημαία με το δικέφαλο αετό στη μέση. Άρα, τι πρόβλημα έχουμε εμεί με το δικέφαλο αετό. Ο δικέφαλο αετό είναι οικουμενικό. Είναι για όλο τον ελληνισμό. Δεν έχει να κάνει με το. Οι Αλβανοί μετά πήραν το δικέφαλο. Και δεν ξέρω από πού τον πήραν το δικέφαλο αετό οι Αλβανοί. Ο δικέφαλο αετό έχει να κάνει με το Βυζάντιο. Δεν έχει να κάνει, α πούμε, με κάτι άλλο. Συμφωνώ απόλυτα. Από ό,τι ξέρω. Να σε εμείς τι πρόβλημα έχουμε. Εντάξει, δεν το ξέρω, εγώ που δεν τα μπαίνω σε. Άρα, γιατί σας άκουσα την πρώτη φορά που με τον κόκκινο που είχατε μια διαφωνία όσον αφορά τους Βορειοϋπειρώτες και Αλβανούς και έλα μωρέ, είπες εσύ, ας πούμε, ότι οι Βορειοϋπειρώτες είναι Αλβανοί. Όχι, δεν είναι Αλβανοί οι Βορειοϋπειρώτες, φίλε. Καλά, δεν έχουν και λέπρα να είναι Αλβανός. Όχι, όχι, δεν είπα ότι έχουν λέπρα, αλλά δεν είμαστε Αλβανοί. Πώς το κάνω. Και χαίρεσαι που είσαι Έλληνας, μωρέ. Βεβαίως. Πολύ περήφανος εγώ που μένω. Είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας. Αν εσύ δεν είσαι περήφανος, μην είσαι περήφανος. Κάτσε ρε φίλε, μην φωνάζεις. Γιατί είσαι περήφανος. Δεν φωνάζω, αλλά σε έχω ακούσει πολλές φορές. Καλά, μην μιλάς, εντάξει. Πες μου τέσσερις λόγους. Εντάξει, άμα δεν θέλεις εσύ να μην είσαι Έλληνας. Όχι, μίλα, εντάξει, άλλο να σε ρωτήσω. Μην φωνάζεις, μην ευρειάζεις, φίλε. Λοιπόν. Γιατί λες ανυπόστατα. Όχι, δεν ανυπόστατα. Πες μου τρεις λόγους που είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας. Τρεις. Πώς. Πώς λέει. Λοιπόν, τώρα τι θα αναλύσουμε τώρα ανοιχτέατικα να πούμε ξεμπερδεύοντα. Στάσου ρε φίλε, μην είσαι αψής ρε φίλε, ένα λεπτό. Σε λέω. Εσύ λες για μένα, εγώ σε ρωτάω, πες μου τρεις λόγους που είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας.
για τον πολιτισμό, για την ιστορία. Ένα. Για τα φώτα του πολιτισμού που δώσαμε στον κόσμο. Α, τα φώτα, ρε φίλε. Ποια φώτα, ρε φίλε. Σβήσαν τα φώτα, ρε φίλε. Για εδώ και τώρα και τα τελευταία. Σβήσαν τα φώτα, κύριε. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Άμα σβήσαν τα φώτα σε σένα. Μην είσαι αψής, ρε φίλε. Τα τελευταία εκατομμύρια. Τι να κάνουμε τώρα, να. Για μας πηδήσεις κιόλας δεν βλέπεις να αυτοίς. Να μάθεις να αγαπάς. Ρε σε ρωτάνε ρε. Ρε σε τι αγαπάω εγώ. Πες μου εσύ. Φίλε μην απαντάς θα μαλώσετε. Ρε φίλε τρεις λόγους πες μου. Επίτηδες το κάνει για να μαλώσετε. Ας το άσε τώρα. Το άσε τώρα δεν απάντησε. Θα μάθεις δεν απάντησε. Μην απαντάς. Ρε μην καυγίζεις. Μάθε να μιλάς. Ρε καραγκιόζι. Ρε Βόρειο Ηπειρώτη καραγκιόζι. Μάθε να μιλάς ελληνικά. Καλό βράδυ. Καραγκιόζη, σου λέω βρε Καραγκιόζη, πες μου τρεις λέξεις, τρεις λόγους που είσαι περήφανος που είσαι ένας και γαυγίζεις. Μα σου είπε για τον πολιτισμό, δεν στο είπε. Πού το πολιτισμό του μωρέ, το γαυγάβ. Για τον αρχαίο πολιτισμό στο είπε. Δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά, τα βορειοϋπειρώτικα, τα αλβανικά τώρα που είπε αυτός, τα κατάλαβες. Γαύγιζε ρε. Αυτό είναι πολιτισμό. Εσύ τώρα τι κάνεις. Εγώ το μαντρόσκυλο τώρα. Εγώ δεν είμαι περήφανος. Είμαι απολύτως. Ρε άναψε το βεντιλάτερ και κατέβασε τις τροφές. Ρε άλλο το ρωτάω ρε το βόρειο ηπειρώτη. Πες μας τρεις λόγους. Άστο ρε Κωστή. Και καυγείς. Άστο ρε Κωστή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολιτισμό παοξής. Φέρ τον ένα υπνοτικό. Απ' τη Βόρεια Ήπρο. Που άμα δει Αριανό στην άλλη κερκίδα πετάει φωτοβολίδα. Για πολιτισμό λέω Βόρεια Ήπειρο της ο παοξής. Θα μας πέσουν και τρίχες απ' την πλάτη ρε. Ναι, γιατί στα μαλλιά δεν έχει. Πάμε επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή, να τρελαθούμε εδώ τώρα. Καλημέρα. Έλα, αδερφέ. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ θα μιλήσω λιγάκι για το θέμα που είπατε για την ΕΠΟ. Μη 31. Αυτό ναι, το είναι φλέγον θέμα. Φλέγον. Και θα σας πω κάτι, φίλε μου γλυκέ. Η 31 ελέγχεται από έναν άνθρωπο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι πρόεδρος. Στο Δημαρχείο του Πειραιά, το λέω πρόεδρο. 37 ονοματέα ήταν εκεί, ναι. Από την ώρα που ο κύριος, το δεν μπορεί να το πει το όνομα, ελέγχει το κράτος. Δηλαδή, ότι ο πατέρας του έκανε το παιδομάζωμα πριν η Σοβιετική Ένωση. Σιδηρούν παραπέτασμα, το ξέρω, ναι. Ναι, κοιτάτε να τελειώσει την απόψη μου, κοιτάξτε με τη συνέχιση εσύ. Ναι. Από την ώρα που ο παπάς του κυρίου. Που έχει κάνει το παιδομάζωμα και πήγε το παραπέτασμα. Σίδηρο. Και ο θείος ήταν γυναικολόγος. Εδώ στο Άγιο Αναγύρους, στην Αθήνα κάτω, είχε ένα νοσοκομείο, δικό του νοσοκομείο. Και ερχόμαστε λιγάκι, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ο οποίος αυτός ο κύριος με το όνομα Κόκαλη, ούτε Κόκαλη λέγεται, Πόκος λέγεται το επίθετό του. Ποκολόκος. Πόκος λέγεται πόκος, κύριε πόκος, μου, ναι, το επίδετό του. Εντάξει, Πόκος. Ναι. Από την όπλη στην Ελλάδα εδώ πέρα, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, κύριος. Που τον έφυγε στην Ελλάδα, κύριος. Σαν από το όνομα που είπα πριν λίγο, τον έχει δώσει, πούμε, όλα τα φόντα. Δηλαδή, στον ξενοφόντα, ναι. Την Ιντρακό και τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι, μάλιστα, έτσι. Από την ώρα που είναι τον Ολυμπιακό, αυτός ο κύριος, είχε, πούμε, πάνω χέρι το πολιτικό τοπίο του τόπου. Οι ενώσεις, πούμε, 30 ή 50, πώς είναι αυτοί οι κύριοι. Κάθε 15 μέρες, εγώ στην κάζω εκεί πέρα στο δικό του, πούμε, μετερίζει. Δηλαδή, στο γραφείο της Ιντρακόμ, κάτι στην Αθήνα. Ναι. Ελέγχει την κατάσταση, φίλε μου γλυκέ. Από την ώρα που είμαι εδώ πέρα, η έψιμη δικιά μας, αυτός ο περιβόητος που είμαι δικηγόρος, που δεν είναι δικηγόρος, που πάει κάθε μέρα κάτω με τον Διονύση Ψωμιάδη κάτω, που πάει στα γραφεία της Ντρακόμ, πάει να πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη, τέλος πάντων, ερχόμαστε λιγάκι παραδείγματος χάρη, τώρα πρόσφατα που έχει γίνει, πούμε, το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ναι. Που στο ΆΚΑ. Ο ΆΚΑ, ναι. Φίλε μου, που κάνει την εκπομπή εσύ, ο πρόεδρος, που δεν είναι πρόεδρος αυτός ο Ιταλός, και είναι προσωρινός πρόεδρος και γενικός γραμματείας της UEFA και της FIFA, που λέγεται Θόδωρος Θοδωρίδης, ο Μαρινάκης, μαζί του Μελισσανή και Θοδωρίδης, και ένας άλλος περιβόητος γραφικός, Σάββας Θοδωρίδης, πήγαν στο σπίτι του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζουμε τι είπαν και δεν είπανε. Πήγανε, ναι. Αλλά είναι πολύ το παιχνίδι
χιμίχρονο διπλό τελικό. Α, δεν αποδεικνύονται αυτά, Νίκο. Αυτά τώρα. Καλό βράδυ, ήταν πάσα καλή. Μπορούμε, εντάξει, καλή πάσα. Δεν. Πάμε επόμενη γραμμή. Το αεροπλάνο το βρήκανε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Όσοι είστε στη γραμμή, κύριε. Πόσοι είναι στη γραμμή, 8. Πέντε. Είναι δυνατόν να παρουσιάζετε το λιποτάκτη. Σπάει ακόμα ένα, θα γίνουν 6. Εντάξει. Είναι δυνατόν να παρουσιάζετε το λιποτάκτη για επανασάντη, αυτό μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Λιποτάκτη, ποιο λέτε. Αυτό που δεν πάει στον αγώνα, στη μάχη, να μπει μέσα. Ποιο είναι το λιποτάκτη. Εσύ λες ότι είναι λιποτάκτης ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι ήταν, ρε φίλε, το ότι δεν πάει στη μάχη σημαίνει ότι είσαι επανασάντης. Είναι, ρε φίλε, ότι δεν παίζω μαζί σου, δεν σε γουστάρω. Δεν γουστάρω να, δεν, τη βρωμιά σου, δεν σε θέλω. Δηλαδή, ναι, σε ημιτελικούς αγώνες boxing, ναι, να μην κατέβει ο αθλητής, ναι, και να πει ότι δεν σε γουστάρω να σε πολεμήσω, οπότε πρέπει να σε πολεμήσω. Η μεγαλύτερη απαξίωση στη μάχη επάνω, η μεγαλύτερη απαξίωση όταν αγωνίζεσαι, ένας πολεμιστής είναι να απαξίζει για αυτόν, δηλαδή να μην κατέβεις καν να παλέψεις μαζί του. Να τον απαξιώσεις εντελώς. Να τον ξεφτελεί. Εμείς σαν κόσμος κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δώσαμε την ευκαιρία στους ανώτερους άρχοντες του κράτους να βρουν την ευκαιρία για να καθαρίσουν την μπουγάδα. Αλλιώς δεν πρόκειται να δίνονταν καμιά ευκαιρία. Και του κάνεις μεγάλη ζημιά που πήγε κατευθείαν τελικό. Φυσικά, έχασε τον τελικό. Ναι, πολύ μεγάλη ζημιά του κάνεις. Δεν είναι ζημιά. Λοιπόν, για να εσύ πιστεύεις πάνω... ότι αυτή η γροθιά που έφαγε από την ΑΕΚ δεν είναι ζημιά. Γροθιά έφαγε από την ΑΕΚ. Φυσικά έφαγε γροθιά. Δεν είναι μαθημένος ο Ολυμπιακός, φίλε, να χάνει έτσι σχέδιο. Ποια γροθιά έφαγε από την ΑΕΚ, φίλε, το τελικό τον είδες. Τι σημασία έχει, έχασε. Το σήκωσε. Ο Μάνταλος και ο Αραβίδης το σήκωσε το κύπελο. Σε ένα άδειο άκα, ναι. Τι σημασία έχει. Και ο Ολυμπιακός με την Τρίπολη σε ένα άδειο τέτοιο γήπεδο σήκωσε τον κύπελο. Τι σημασία έχει. Υπήρχε απαξίωση από τον κόσμο του. Λοιπόν, για να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, να απαντάς όμως όταν κάνεις ερωτήσεις. Τι να σου απαντήσω, πες μου. Σε αυτό που σε είπα. Άμα συμφωνείς ή όχι. Όχι, διαφωνώ. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη ξεφτύλα που δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ ή που σηκώθηκαν στην απονομή και φύγανε 20.000 γαύροι. Πού είναι η μεγαλύτερη απαξίωση. Το ότι δεν κατέβηκε ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Η μεγαλύτερη απαξίωση είναι το σωματείο σου, όχι για τον αντίπαλο. Η ξεφτύλα μπορεί να έχει πολλές παραμέτρους. Η ξεφτύλα παραμένει ξεφτύλα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ακούσε λίγο, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία σειρά. Άντε να τα βάλουμε. Η μοναδική ομάδα που είναι ειλικρινής και έχει πάει με το σύστημα και έχει πολεμήσει και το σύστημα, ακούει στο όνομα Άρης. Μάλιστα. Έχει συστρατευτεί με το σύστημα πολλές φορές. Έχει πολεμήσει και το σύστημα με δικαστήρια, μηνυτήρες αναφορές για έκδοση της ΕΠΟ κτλ. Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ, που βοηθήθηκε σε πρόσημο από την Ευρώπη, που βοηθήθηκε στο θέμα χειρισμού του Μπερμπάτοφ. Να σας θυμίσω τους φετινούς αγώνες με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με συντούμπα, χειρισμό αγωνιστικό και διαιτητική παρουσία. Εσύ τώρα δηλαδή τι κάνεις, ρίχνεις ευθύνες στον ΠΑΟΚ και αυτά που έχει κάνει. Όχι, ρε φίλε, εγώ σου λέω με επιχειρήματα. Ρε, εδώ δόθηκε η ευκαιρία όλων των εποχών. Στο ναι. Κοντονί και στους ναι. υπόλοιπους πολιτικάνδιδες εκεί πέρα κάτω να πιάσουν τον τάβρο από τα κέρατα και να τον καθαρίσουν. Γιατί δεν είχε κανένα την πυγμή, μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να κάνει αυτό που έκανε. Και να τιμωρηθεί η ομάδα και να σφαγεί η ομάδα. Δεν το καταλαβαίνετε. Ολόκληρος υπουργός, ολόκληρη κυβέρνηση δεν μπορούσε να βάλει το ποδόσφαιρο σε καλούπια. Δεν μπορούσε να κάνει τον Κιρτσίκη να παραιτηθεί. Τι λέτε τώρα. Ακούτε τι λέτε, ρε παιδιά. Ωραία, Πλατινοί ήρθανε, UEFA ήρθανε, τα βάλανε με τον Κιρτζίκη. Ξέρω εγώ, δεν θα απολύσεις, ξέρω εγώ, Κιρτζίκηδες αυτούς. Ποιος είναι ο Κιρτζίκης και δεν μπορεί να απολυθεί. Πόσο δύναμη έχει αυτός και ποιοι κρύβονται από πίσω του. Σοβαρά για μιλάτε, ρε παιδιά. Για ανώνυμες εταιρείες δεν μιλάς. Ρε εσύ, ο ΠΑΟΚ είναι μια εταιρεία, έτσι. Η οποία έχει μετόχους, έχει λεφτά, έχει ιστορίες. Κοτούσε να κάνει τίποτα ο Σαββίδης απέναντι στον Κιρτζίκη. Ρε Νίκο, θες να κάνουμε διάλογο. Ό,τι θέλεις. Ωραία. Για ανώνυμες εταιρείες δεν μιλάμε. Μιλάμε. Ποιος είμαι εγώ και εσύ που θα πούμε στις ανώνυμες εταιρείες ότι θα κάνουν στο μαγαζί τους. Πρόσεξε να δεις. Ανώνυμες εταιρείες είμαστε, αλλά υπάρχει ένα καταστατικό που έχει δημιουργηθεί, το οποίο υπάρχουν κάποιοι κανόνες εκεί, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Όταν λοιπόν το παιχνίδι είναι η τρίτη φορά που έρχεται ο Ολυμπιακός να μου την κάτσει, τις δύο προηγούμενες είχε έρθει με τον Μαρινάκη εδώ πέρα με 150.000 αστυνομικούς. Την άλλη φορά ήταν, ξέρω εγώ, με το Στόχ εκεί πέρα που πήγαμε πάλι να μας κάνουν μαγκιά. Και είναι η τρίτη φορά που έρχεται να με καπελώσει. Και ο κόσμος κατάλαβε τι πάει να κάνει
ο διαιτητής με το παιχνίδι του που το έθελε διπλό για άλλους λόγους. Λοιπόν, και το διέκοψε. Και καλά έκανε και το διέκοψε. Εσύ πιστεύεις ότι η δικιά σου ανώνυμη εταιρεία, όχι ο κόσμος, ναι, η δικιά σου ανώνυμη εταιρεία, ναι, έχει πρόβλημα με το να το καπελώνει ο Ολυμπιακός? Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Ωραία, άφησε μου και να σου πω τα επιχειρήματα δικά μου. Ωραία, λοιπόν, σ' ακούω. Ωραία, το ξαναπάμε την αρχή. Το πρόσημο από την UEFA που είχε μια μεταχείριση συγκεκριμένη. Mm-hmm. Η μεταχείριση στο θέμα Μπερμπάτοφ όπως έγινε μεταγραφή. Ωραία. Η αγωνιστική παρουσία με ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέση Τούμπα. Και η διαιτητική παρουσία. Το θέμα μεταγραφών, οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με κάποιους μάνατζερ από Αθήνα, και να σας θυμίσω και κάποιους παίχτες που υπάγονται σε ένα συγκεκριμένο μάνατζερ για την περσινή χρονιά του ΠΑΟΚ που άρχισε η πτώση από την πρώτη θέση. Mm. Δηλαδή η στήριξη που είχατε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο μάλλον, για την προεδρία ενός κόμματος, ο οποίος μετά είδαμε με ποιο πήγε. Δηλαδή, ρε Νίκο, εσύ αλήθεια πιστεύεις ότι η ανώνυμη εταιρεία που υποστηρίζεις, δεν σου μιλάω τώρα παδικά, σου μιλάω πρακτικά, ρεαλιστικά, ότι σου είχε δείξει κάτι έμπρακτο ότι πάει κοντρά στο σύστημα? Δεν μου έχει αποδείξει αυτό το πράγμα. Οπότε, ο κόσμος όμως μου το έχει αποδείξει. Ξεχωρίζει ο Νίκος τον κόσμο με την εταιρεία. Και εγώ αυτό κάνω, ρε φίλε. Ξεχωρίζω τον κόσμο με την εταιρεία, αλλά σου αποδεικνύω με πράκτωση, με επιχειρήματα, ναι, ότι η εταιρεία δεν θέλει την επανάσταση, θέλει τη συνεργασία. Αυτό είναι δικαίωμά της. Γιατί ο Σαββίδης έχει μια άλλη πλεύση. Νομίζω ότι ζει σε έναν αγγελικό κόσμο πλασμένο με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι όλα είναι θέματα τιμής, ότι όλοι φοράμε παντελόνια κτλ. Πράγμα που δεν υφίσταται στην Ελλάδα. Δηλαδή εσύ προσπαθεί ότι... τώρα να δώσει μια ευρωπαϊκή κουλτούρα, μια ευρωπαϊκή νοοτροπία η οποία δεν υπάρχει. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι εγώ που είμαι 26, εσύ, ναι, ο Κώστας που είσαι 45-50, ναι, που επαγγελματικά είστε έξυπνοι και προσπαθείτε πάντα να προλάβετε και το κακό, ναι, αλλά όπου σας παίρνει με καλή πονηριά, με καλής μορφής πονηριά, να διεκδικήσει και το κάτι καλύτερο. Ναι. Και ο άλλος είναι 60 χρονών, mm-hmm, φτασμένος επιχειρηματίας μεγάλος, και σκέφτεται με ηθική και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν σκέφτεται επιχειρηματικά πώς θα κινηθεί. Ναι. Αυτό το πιστεύεις αλήθεια? Τι να σου πω τώρα. Έκλεισες. Την καλημέρα μου. Καλημέρα. Ωραία προβληματισμή. Είναι προβληματισμοί οι οποίοι θέλουν πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, έχει λίγο. Πάμε από μια γραμμή. Ωραία, ωραία ήταν. Καλημέρα. Έλα, Ραφ. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Ένα χαιρετίσμα από την οικοδυνόμα από Γερμανία. Ραπ, γεια σου, Ραπ, γεια σου, Νικολάρα, γειτονάκι μου. Γειτονάκι γιατί? Γειτονάκι γιατί? Α, από Ποντεράκλη, από Ποντεράκλη. Μετανάστη. Κοντά είναι. Είπα το Ηράκλειο έχει μια απόσταση τεράστιων διαστάσεων από τα Γιάννητσα. Εντάξει, Γιάννητσα, από την Αρχική Πολύκαστρα. Δύο ερωτήσεις έχω, κύριε. Καταρχήν στη Γερμανία πού βρίσκεσαι? Στο Χάγκεν, Βεσφάλεια. Ωραία. Μια χαρά είσαι. Πώς βλέπεις το μέλλον του Απόλλωνα? Θα σηκώσει ποτέ κεφάλι να είναι. Εντάξει. Α, ξέρω εγώ. Του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Έτσι είναι το μέλλον, ρε παιδί. Άκουδα ότι. Τι μπορεί να κάνει? Καταρχήν ο Απόλλων Καλαμαριάς έπρεπε να φύγει από εκεί και να γίνει Απόλλων Πόντου. Πρώτον. Ναι. Το είχα πει πριν 10 χρόνια. Χάσιμο είχε. Να φύγει από την Καλαμαριά. Γίνει Απόλλων Πόντου. Δεύτερον. Ναι. Εάν τον πάρει ο Καλαϊτζίδης με τον Κάλα στον Απόλλων Καλαμαριάς, τώρα, πριν την ΕΠΟ την πάρει ο Σαββίδης με τον Μελισανίδη, την έχουν βαμμένη. Γιατί? Ο αυτοεξορισμός του Καλαϊτζίδη από το ποδόσφαιρο, ή αν θες ο εξορισμός του Καλαϊτζίδη από το ποδόσφαιρο, το σύστημα τον έχει αποβάλει. Ο Καλαϊτζίδης θα επιβιώσει προπονητικά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά πάνω στο ποδόσφαιρο, όχι υπό αυτό το καθεστώς. Κώστα. Είναι σαν κομμουνιστής ο Καλαϊτζίδης επί Χούντας, επί Μαγκαρέζου. Να πω κάτι, είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μακριά. Όχι, να το πούμε αυτό, δεν το είπε κανένας. Ο Καλαϊτζίδης, ναι, είναι ικανός άνθρωπος. Άσε τώρα στον Άρη, ήταν δύσκολη περίπτωση. Είναι ικανός άνθρωπος. Ναι. Ο Κάλας τον ακούει. Είναι ιδιόρυθμος άνθρωπος ο Καλαϊτζίδης, αλλά οργανωτικός πολύ. Με άλλη ΕΠΟ. Μαζεύει το γάλα και μετά το χύνει. Με άλλη ΕΠΟ. Με άλλους διαιτητές. Με άλλο καθεστώς. Φιλικά προσκύμενο προς αυτόν, γιατί έχει καλές σχέσεις με το Μελισανίδη. Μάλιστα.
ο Απόλλων μπορεί να πάει μπροστά. Αρκετά. Ο Απόλλωνας θα το πάρει από την Σου απάντησα και... αυτό που πιστεύω. Εγώ, φίλε μου, από την Ποτοεράκλεια θα σου πω κάτι άλλο για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχει χάσει πολλά χρόνια και έχει γίνει μεγάλη αφέμαξη στον κόσμο του. Ναι, σωστό. Λοιπόν, άρα, γι' αυτό είπα εγώ το Απόλλων Πόντου. Άρα λοιπόν αυτή η ομάδα, έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή συσταμένη, δεν μπορεί να πάει πουθενά πέρα από Β' και Γ' εθνικές. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί σήμερα να έρθει να επενδύσει ένας επιχειρηματίας. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει πελάτης, να σου το πω έτσι τέτοιο. Ήταν οι παλιοί, οι οποίοι σιγά σιγά έχουν εξαφανιστεί. Τι να έρθει κάποιος ο οποίος είναι ποντιάρα και θα πει ότι θα βάλω κάποια λεφτά για την ιστεροφημία κτλ. Αλλιώς ξέχασε το, δεν υπάρχει. Η Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, όλες αυτές τις ομάδες, κάτι μακεδονικούς, κάτι καλαμαριές, κάτι ιστορίες, έχει κάνει αφέμαξη, φίλε. Δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι η γνώμη δικιά μου σε αυτό το κομμάτι. Okay. Λοιπόν, έχασε πολλά χρόνια η Καλαμαριά στην αφάνεια. Πολλά χρόνια έχασε. Το Χαριλάου, 83-84, με έδρα των Απόλλων, γιατί δεν είχε χόρτο τότε. Βέβαια. Είναι όλη θύρα 2 Ρωσονέρι, οπαδή. Ρωσονέρι. Θύρα 3 η μισή γεμάτη, θύρα 1 η μισή γεμάτη και τα μισά επίσημα. Γίγαντες, όλοι. Δηλαδή είχε 12.000 κόσμο για πλάκα ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ερχόταν στα Γιαννιτσά 3.000, ρε. Ορίστε. 3.000 αναγέννηση Γιαννιτσά τότε στα επικά παιχνίδια τη Β' Εθνική. Δεκαετία 80. Λοιπόν, δεκαετία 80 ερχόταν 3.000 καλαμαριώτες. Γινόταν σεισμό όταν ερχόταν. Έδιναν ένα ανόγκο, ένα παλμό. Δεν υπάρχουν πλέον. Αφέμαξη. Να σε καλά. Καλό βράδυ. 764 λέει ρε Παοξίδες, όταν σφάξατε την Καλονή στην Τούμπα στο προημιτελικό κυπέλλου, γιατί δεν βγήκε ο Σαββίδης να πει ότι έπρεπε να πάει στους 4 η Καλονή και όχι ο ΠΑΟΚ, γιατί σφάξαν την Καλονή. Άρα οι Παοξίδες τσάμπα ψευτοεπαναστάτες είναι, λέει ο 764. Είχαμε 2-3 σφυρίγματα εκεί τραγικά, ναι. Ο 279. Η πιο καυτή έδρα που έχω βιώσει εγώ στα 46 μου είναι η Λεωφόρος του Βάζελου και το γεντή κουλέ του Όφη. Η πιο καυτή έδρα ever είναι η Τούμπα και το Westfalen της Dortmund. Όποιος έχει πάει εκεί θα καταλάβει τι. Τρεις από το τέλος. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Έλα, τι κάνουμε. Μετά τον Γερμανό, Αμερικανός. Γεια σου, ρε Αμερικάνο. Νάτος, ρε. Πού είναι αυτός. Δαρδανελίων. Χρόνια πολλά στο δίστροφο που δεν το αρέσει, αλλά το αρέσει. Χρόνια πολλά. Ναι. Πού χάθηκες, ρε. Πού είσαι, ρε. Πού εξαφανίστηκες. Μου άλλαξε το όνομα, μου άλλαξε το όργανο. Πήρα σε διορθώσει. Τι φλάω τώρα, αυτό παίζει σαξόφωνο. Ναι. Λέατε, μπράβο. Αυτό είναι ο κατσαρό ο νέο, ρε. Ναι. Πασόκη, όχι, ε. Όχι. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Τι να σε κάνω, δεν πρόλαβε το Πασόκ να πούμε. Ο κατσαρό επί Πασόκ να πούμε είχε γίνει number one. Τα μάγουλά του είχαν γίνει. Φραπέ. Και πάλι θα έβγα. Πάλι θα έβγε. Ε, βέβαια τώρα πήγε εκεί στην Αστόρια που πήγε, κουλτούρα να πούμε, ξέρω εγώ. Έρχεται εκεί ο Αμερικάνος, κάθεται, πίνει το ουίσκι, πίνει, τι πίνει ο Αμερικάνος. Μαρτίνι. Μαρτίνι. Άκου τώρα ξενέρωτας, τώρα πάει να ακούει σαξόφωνο να πίνει μαρτίνι. Ναι. Λοιπόν, δίνουν και μπουρμπουάρ, δεν πιστεύω. Πού να δώσουν μπουρμπουάρ. Δεν δίνουν, εδώ βέβαια έχει μπουρμπουάρ 15%. Τι λέει ρε φίλε. Να αυτά τα τυποποιημένα δεν μ' αρέσουν ρε φίλε. Φορολογείται. Ο Έλληνας να πούμε μπορεί να μην έχει λεφτά, αλλά θα πάρει το δίφραγκο να πούμε, παπ, θα το φτύσει, θα στο καρφώσει. Ούτε 15% ούτε 5% υποχρεώσεις να πούμε. Πανηγύρι, πανηγύρι, άρτος και θεάματα. Άμπραβο, άμπραβο. Πανηγύρι. Εγώ θέλω να πω, συμφωνώ με σένα Κώστα, ότι όντως αυτή η μπλαζέ με τον μπλαζέ το υφάκι. Ναι ρε. Είναι για, ναι, καταλαβαίνεις. Αλλά τι θέλω να πω για τη γυναίκα του Περπάτου. Προφανώς όντως είναι χωριά της, αλλά με όλα αυτά τα χρόνια που έχουν δει τα μάτια της, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και είδε τη μιζέρια μας και γι' αυτό μας αποκάλυψε. Μπορεί. Γιατί είναι κοσμογυρισμένη, δεν έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Και ποιο γύρισε δηλαδή ρε φίλε, τι γύρισε. Δηλαδή πού πήγε να πούμε, στο Λονδίνο? Που βρέχει κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να το. Άσε μας με το παλιό Λονδίνο, ένα Σικουάνας εκεί πάνω κάτω, ένα Big Ben, κάτι στρατιωτάκια εκεί πέρα μου, Ολιβένια να πούμε, με τις φούντες εκείνες, μία Ανταγιάννα, Λαφαγέτ και Μπούρδες. Έχουν αυτοί Λευκοπύργο ρε εσύ, μη με τρελαίνεις να πούμε. Τούμπα έχουνε. Ευχαριστώ που πήρα να μιλήσω. Λοιπόν, λέω ότι με τις διακοπές... Κοσμογυρισμένοι. Βέβαια, πυραμίδες πάνε, Ντουμπάγια πάνε, Αυστραλίες πάνε. Ρε, ποιο Ντουμπάι, ρε!
Ρε, εσύ θα με κάνει. Θέλω να σε αφήσω να μιλήσει πραγματικά. Αλλά με ρε, ποιο Ντουμπάι, ρε. Έχει λευκό πύργο το Ντουμπάι. Έχει παραλία να πούμε να βλέπει απέναντι τον Όλυμπο. Από το τσαφτάρο δεν φαίνεται λευκός πια ο. Δεν έχει σημασία. Το 13 όταν περνάει, εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Καφέ έχει γίνει. Λοιπόν. Από το Σικουάνα μπορείς να φας ψάρι. Δεν μπορείς. Ούτε από το Θερμαϊκό μπορείς. Τι τρελαίνεσαι να πούμε. Το εργαστηρίο είναι στο Σικουάνα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για τα ποδοσφαιρικά. Ζαμπούνι έχουνε. Έχουμε και ζαμπούνι εμείς. Για τα ποδοσφαιρικά, για τα ποδοσφαιρικά. Για πες. Τώρα, στο τελικό Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν. Είναι κάποια μάτσερ παιδιά στη ζωή μας τα οποία τα βλέπουμε σαν απλοί θεατές. Ναι. Πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε ούτε ο ΠΑΠ ούτε χίλιες δυο άλλες εταιρείες. Βέβαια. Ναι. Και το βλέπαμε και λέγαμε είμαι. Δεν είμαι με κανένα. Έτσι κι εγώ απλά δεν ήμουνα με κανέναν. Ούτε με την ΑΕΚ που το πήρε ούτε τίποτα. Εντάξει, εγώ πάω και είμαι. Αλλά δεν λέει ότι το πήρε η ΑΕΚ, εντάξει, μαγιά της, ο Αραβής έσπασε τρία δόντια, έδειξε βαλκαριά. Θα φτιάξουμε καινούργια ρε πορσελάνη. Εντάξει. Τώρα για τα play-off, κέρδισε σήμερα η ΑΕΚ, 1-0 το Πανιόνιο. Πρώτη είναι. Πάλι γκολ ο Μάνταλος, ένα βαθμό που πάνω μας είναι. Όποτε το βρίζει ο Ραπτόπουλος, ο Μάνταλος βάζει γκολ. Τι γίνεται. Σε λίγο το βλέπω να βγάζει καμιά μπλούζα και να έχει το κεφάλι του Ραπτόπουλου στην μπλούζα. Ναι. Πιστεύω ότι θα βγούμε δεύτερη πίσω από τον Παναθηναϊκό πάντως, πιστεύω. Θα δείξουμε. Δεύτερη. Θα δείξει. Η ΑΕΚ θα κάμψει τώρα γιατί συνεχόμενα παιχνίδια. Ξανά Δευτέρα ο Μανολάς λέει υπερκόπωση έπαθε, είναι στο νοσοκομείο. Μα δεν τον έκοψε για υπερκόπωση το Μανολά. Εγώ άλλο είδα και κάτι τέτοιο. Έκλεισε. Σε περιμένω το καλοκαίρι. Τα πάνω λέμε. Κάτω, πάνω κάτω. Καμιά κρίση πανικού πιστεύω θα έπαθε αυτό. Ο Σικουάνας είναι στο Παρίσι, βρελουδία. Σικουάνα, έλεγα. Ναι. Ναι, τον Τάμες ήθελα να πω συγγνώμη, ρε παιδί. Ποια γροθιά βρε έφαγε από την ΑΕΚ. Ξύπνα λέει, αυτοί όλοι μεταξύ τους τα έχουν βρει. Αυτό είναι τώρα. Του παοξύ το σύνθημα είναι το πήρε ΑΕΚ, μεταξύ τους ναι, τα έχουν βρει. Αυτά είναι, αυτά ναι, είναι που λένε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θυσιάστηκε στο βωμό της ΔΕΜΕΚ εξυγίασης. Το πήρε ο ΠΑΟΚ, κέρδισε τον Ολυμπιακό, του το έδωσε ο Ολυμπιακός. Ναι. Κέρδισε η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, του το έδωσε ο Μαρινάκης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Ναι, ναι. Ο φίλος να ξαναπάρει που έπεσε, Γιάννη. Πάει, τελείωσε. Γιατί? Ούτως, έπεσε. Να το δώσουμε 5 λεπτά, να πάρει το παιδί. Να το δώσουμε κανένα τέταρτο. Κρίμα είναι. Να φάει κανένα γύρο. Ο Σικουάνας ρε φίλε. Στα Παρίσι είναι βρε Λουδία. Καλά σε λέει ρε. Λουδία ρε έχει το Λονδίνο. Λουδία. Πάρ' την τελευταία γραμμή. Έλα έχει. Έλα φίλε ναι. Ναι μ' ακούς Ραφ. Έλα φίλε ναι. Έλα φίλε ναι σ' ακούμε. Είμαστε τώρα 4 λάνια. Γυρνάμε από Χαλκιδόνα. Και λες για Λουδία και είμαστε ακριβώς πάνω στο Λουδία. Έλα ρε φίλε, Λουδίας ρε φίλε. Ποτάμι να πούμε. Και γυρνάμε Αλεξάνδρεια, σε ακούμε φανατικά. Τέσσερις νοματές σε ένα μάξι πάνω από το Λουδία. Κατάλαβα, μπεκιάριδες είστε. Γυρνάμε από μεγάλη μάσα. Ναι. Τι φάγατε ρε? Φάγαμε σε μεγάλη ψυσταριά στο Άδενδρο, άμα ξέρετε. Κατάλαβα. Δόξα Άδενδρο. Ψυσταριά όνειρο. Τι, κρεατοφαγία. Βέβαια, μόνο κρεατοφαγία. Και τι θα φας στο Άδενδρο, λιθρίνη. Σαμπούνι όπως έλεγε ο άλλος πριν. Ναι, τι κόκκινο θέλετε ρε. Λοιπόν, ναι. Καλησπέρα να πω λίγο για τους αγώνες. Mm. Ναι. Τώρα έτσι πως είσαι χορτασμένος, πες μας και για τους αγώνες. Καταρχάς παπτής είμαι, το καταλάβατε. Στο Άδενδρο έφαγε ρε φίλε. Τι θες να είσαι να πούμε. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχω να δω τον Αλέκο το Τσιόλι να πέφτει τάκλι και να παίρνει κόκκινη, δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε. Ποτέ ρε φίλε, πρώτη φορά το κάνω. Το Σάμπο, το Σκαμπό τον έδιωξε ήδη Εθνική Σλοβακίας, γεια σας. Ναι. Έχουμε μείνει με δύο χαφ. Να δω άμα φάμε καμιά ξεγυρισμένη κόκκινη πώς θα βγει το play-off. Υγεία, ρε. Τι να πω, με αυτή την πεθαμένη την ΑΕΚ που πήρε ήδη το κύπελλο και σχεδόν για μένα διάφορη. Α, δεν πάρουμε την πρώτη θέση. Δύσκολα τα πράγματα. Έχει, φίλε, κάτσε, έχει πολλά εστιατόρια, φίλε. Είναι δύο και πολλές σουρωτές να χωνέψεις. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ. Φάει, εκεί, τι έχεις φάει, τα μπιφτέκια σου να πούμε. Καρβουνιά έφαγε. Καρβουνιά έχει φάει. Και η ρετσίνα σίγουρα. Πες μου, ρε ραπ, έχω άδικο δηλαδή. Καθόλου. Τι άδικο να έχεις. Δηλαδή,
Εντάξει. Και άδικο να έχει, δεν θα στο λέει. Περιμένω με το περπάτο, Φέβα. Αύριο εγώ τα πρωτοσέλιδα δεν τα ξέρω. Πραγματικά. Όχι. Φαντάζομαι τον Μπερμπάτοφ πρωτοσέλιδο που έκανε τον γκολ στο φιλικό. Αυτό θέλω να δω. Τον γκολ στο φιλικό. Γιατί για αγωνιστική προσφορά 0. Έχω να δω αν το χ με 10 παίχτες στη Λεωφόρο, δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε. Ναι, με τέτοιο Παναθηναϊκό. Ήτανε με 10 παίκτες πολύ καλή παρουσία του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή παρουσία και αυτό τώρα θα δεις. Αν ο Ροντρίγκες εκείνη τη φάση δεν έκανε. Ναι, θα την έδινε πιο σιγά γιατί ο άλλος ήταν αργός, ερχόταν από πίσω αργά. Πρόσεξε τώρα να δεις. Θα φας τη μάπα τον Ήβιτς προπονητή και τον Κουλούρη σέντερ φόρ, να περίμενε. Και μιας και γυρνάς από Φαγοπότη και μιας ήταν ωραία τα σουτσουκάκια, τα σμυρνέικα που έβαγες να πούμε στο άνεδρο. Ναι, ναι, ναι. Πάρε και μια σουρωτή να πούμε από αυτές τις γυάλινες να χωνέψεις και το κύπελο της ΑΕΚ. Σε φιλό, τα λέμε. Καλό δρόμο, να προσέχετε, μην τρέχετε. Γιατί γλιστράει ο δρόμος. Σιγά σιγά αυτοί κολόδρομοι εκεί, χαλκιδόνες, αυτά και τα λοιπά. Σκοτεινή δρόμη. 60-70, 70-60. Και ζημιά να γίνει, να την προλάβεις να είναι, ναι, σε ψιλοζημιά. Ναι, μην πλακώνεστε τώρα με αυτούς τους δρόμους, κάνα ποτάκι έχετε εκεί και τα λοιπά. Τώρα αυτοί πήγανε 4 άτομα, φάγανε εκεί. Καλά ξηγήθηκε. 2 η ώρα, ρε φίλε, να φας μπιφτέκια. Πότε θα χωνέψει. Τραβήξα τη ρευσίματα τώρα. Αυτή δεν υπάρχει. Τα πού να κοιμηθεί. Τα άμα είναι πιτσιρικάδε, χωνεύουν εύκολα. Έχουν φάει του βόε τώρα εκεί, του κοταλίε. Πού να κοιμηθούν αυτοί τώρα. Θα πάνε εκεί, θα πίνουν τίποτα μαρτίνι, φαντάζεσαι. Σαν τον άλλον στην Αστόρια. Κοίτα, μετά το φαΐ το βαρύ, ναι, ένα ουισκάκι χωνευτικό είναι. Ναι, αλλά δεν μένουν στο ουίσκι, στο ένα ουισκάκι αυτή. Δύο. Στα δύο μπουκάλια. Στα δύο μπουκάλια σταματάνε. Το καλύτερο χωνευτικό είναι το ουίσκι. Ναι. Τώρα θα πάνε στην Αλεξάνδρεια, θα βρουν κανένα μπάρμαν εκεί τώρα, από το Μίτσιγκαν. Τώρα αυτοί ψάχνουν κανένα γλυκό να φάνε. Κάνα προφιτερό. Μια καριό, κανένα γαλακτομπούρεκο. Τι να βρει τώρα, έχουν κλείσει και όλα τα μαγαζιά. Πού μπορεί να φάει τώρα γαλακτομπούρεκο αυτό τέτοιο. Γαλακτομπούρεκο εκεί που έχει τα ωραία τα παγωτάρε. Πώ λέγεται στην Αλεξάνδρεια. Κλειστά στο γυδάκι. Θα τραβήξουν μια κλωτσιά τη βιτρίνα, μπουν μέσα. Στο Βενέτη το φίλο. Στο Βενέτη. Όχι, μην του δίνει ιδέα. Τι τώρα. Θα δουν εκεί το παγωτό απ' έξω να πούμε. Αύριο α πούμε πάνε να πληρώσουν τη βιτρίνα και τελείω. Μετά το φαΐ τώρα αυτή τώρα ξεσού ο τρό. Θέλει κι άλλο να φάει. Βέβαια. Τώρα, ξέρεις, ανοίγουν τα κλαπέτα. Ένα γαλακτομπούρεκο. Γαλακτομπούρεκο. Τέτοια ώρα. Τώρα, 2 και 10 σου σκότωσε. Δεν τρώω, δεν τρώω. Νερό θα πιω γάλα, ναι, κανένα γάλα, κανένα νερό. Όχι, γιατί αν έτρωγε γαλακτομπούρεκο δεν θα το χώνευε ποτέ. Πώ με βλέπει. Fit for the fun. Fit for the fun. Ναι, ωραίο. Δεν ακούω τίποτα. Δεν ακούει τίποτα. Τα μαζεύει και τον πούλο. Τον πούλο φεύγω. Μας το λέει. Χιλιτίδη, χιλιτίδη, γεια σα. 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 Χιλιτίδη,